Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είναι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς, μέσα στο καλοκαίρι, βγαίνει ο Ιούνιος σιγά σιγά, και άσο μορφο κούνελο. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα στους αγροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Όλα καλά, όλα καλά. Το μπάσκετ πώς πάει? Το μπάσκετ νομίζω μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος μπήκε ξεκάθαρα στο κλείσιμο της συλλογικής, ναι, προσπάθειας. Ναι, θα μου φέρνες τον κουρέα μου εδώ. Τον κουρέα σου θα στον έφερνα, αλλά θέλει και σωστή συνεννόηση και προγραμματισμό. Είναι λίγο ιδιόρυθμος. Είναι λίγο ιδιόρυθμος, ιδιότροπος, αλλά είναι καλό. Ιδιότροπος είναι καλό στη δουλειά. Ναι, ναι, θα τον φέρουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Πώς λέει τον κουρέα μου? Τον κουρέα σου το λένε Θοδόρο Κενίδη. Κτενίδη. Κτενίδης ή Κενίδης? Κτενίδης λέγεται. Κτενίδης. Θα μου πει. Φυσικά, γιατί. Σου είπε όμως τη δουλειά. Ναι. Οι τρίχες δεν αφορούν μόνο την κεφαλή. Πες τον κόσμο να μαθαίνει. Πες στο μορφοκούνελε τον κόσμο να μαθαίνει ότι οι τρίχες δεν αφορούν μόνο την κεφαλή. Φυσικά. Αφορούν τα αυτιά. Τα αυτιά, την πλάτη, την κοιλιά. Τη μύτη. Τα φρύδια. Την πλάτη. Τα γενετικά όργανα. Όταν μιλάμε για ανδρική φύση, θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία. Η αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχει γύρας συνδυασμένο, ναι, με τεστοστερόνη. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο συνδυασμός φέρνει τριχοφυΐα από το λαρίκι και κάτω. Ναι, εντάξει, αλλά. Μη σου πω, ναι, από τον κρόταφο και κάτω. Σε σημείο να ταυτίζεται η ανδρική υγιεινή περιποίηση με τη γυναικεία. Νομίζω ότι οι νέοι σήμερα. Κακώς. Ναι. Γιατί το λες αυτό τώρα, γιατί έχουμε διαφωνία? Όχι, δεν έχουμε κοινό, για πες, ναι. Δεν έχουμε διαφωνία. Δηλαδή απλά υπάρχουν νέοι σήμερα 20 χρονών, ναι, οι οποίοι ξυρίζουν τις γάμπες, να πούμε. Υπάρχουν άντρες που ξυρίζουν από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ναι. Το δηλαδή, θέμα είναι λίγο η γυναίκα τι θέλει.
γυναίκα θέλει. Η γυναίκα δεν ξέρω εγώ. Υπάρχει τι... γυναίκα η οποία λέει θέλω τριχοβία στον άντρα. Δεν ξέρω τι. Υπάρχει γυναίκα που λέει το θέλω τον άντρα. Ιδανικά θέλει, δεν είναι. Υπάρχουν και τα δεν έχω γυναικεία φύση, αλλά. Η... Τώρα, άμα πας στην παραλία τώρα και ναι. Εγώ δεν σου λέω είσαι άντρας γυναίκα, είσαι άντρα, είσαι ναι. Απλός. Δηλαδή το βλέπεις ερωτικά, ο άντρας δεν ναι. Το βλέπει. Και βλέπεις, να πούμε, εκδίνεται ένας, ο οποίος έχει μια τρίχα, να πούμε, σαν το πρόβατο που πήγαινε το Νόε, να πούμε, στην Κιβωτό. Να πούμε. Ναι. Εντάξει, και όλα... μπαίνει μέσα στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα. Και η τρίχα μένει απάνω. Δεν είναι σιχαμερό. Εντάξει, θέαμα. Είναι μια αίσθηση αντιαισθητική. Ναι. Το άμα βλέπει κανέναν ο οποίο έχει λίγο κυλίτσα, είναι λίγο φαρδί, ναι. Έχει λίγο λαιμό, έχει ανοιχτό πουκάμισο, έχει αλυσίδα να πούμε, έχει σταυρό να πούμε με τον Ιησού Χριστό και έχει τέσσερις τόνους να πούμε τριχοφία, ναι. Είναι σγουρή, είναι και άσπρη. Είναι ένα πενταπεντάρι, α πούμε κτλ. Δεν προκαλεί μια ιδέα. Δηλαδή πε ότι τρώσει ένα εστιατόριο. Ναι. Και βλέπει ένα τύπο με ανοιχτό πουκάμισο, με μια κεφάλα να πούμε, με κάτι τριχάρε να. Εγώ δεν το. Δηλαδή αισθητική. Η αισθητική είναι και λίγο προσωπική υπόθεση. Αλλά πέραν τη προσωπική. Πες μου τώρα μια γυναίκα που μας ακούει. Ναι, μια γυναίκα. Πάει σε ένα εστιατόριο. Ναι. Και βλέπει έναν. Ή πάει στη θάλασσα. Ναι. Και βλέπει έναν τύπο 40 χρονών. Ναι. Ο οποίος έχει 10 κιλά και παραπάνω. Δεν ναι. Έχει και το καλύτερο σώμα. Καλά, και έχει μια, ναι. Έχει μια τριχοφία ναι. από το λαιμό και κάτω. Και μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Και βλέπει τώρα αυτές τις τρίχες. Να είναι σαν τα, δηλαδή σαν τα φύκια της θάλασσας εκεί ναι, να μαυρίζουν. Καταλαβαίνω τι δηλαδή, ναι. Πες με αυτή η γυναίκα, ας πούμε, τι ερωτισμό μπορεί να εκπέμψει αυτός ο άντρας σε αυτή τη γυναίκα να πει. Νομίζω ελάχιστο. 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 Δηλαδή θα πρέπει να. Πρέπει να έχει ανομαλία δηλαδή. Όχι ανομαλία, αλλά θα πρέπει να τη κάνει γκέλ κάποιο άλλο στοιχείο είτε τη εμφάνισή του είτε τη άβρα του για να. Να τη Mercedes παρκαρισμένη. Μένουμε τώρα στο κομμάτι που εμφανίζεται στην παραλία. Δεν το πιάνουμε από όλες τις απόψεις. Εντάξει, άμα έχει γεμάτο, γεμάτο και πορτοφόλι αυτά. Και. Ο, δεν ξέρει. Πορτοφόλι βλέπει τη Mercedes. Εντάξει, βλέπει μετράει, την ένα τρίχα, ωραίο αμάξι, μετράει. Βλέπει την τρίχα σαν γοητεία. Κοίτα, υπάρχουν γυναίκες που θεωρούν το κομμάτι τριχοφία δείγμα ανδρότητας. Ανδρότητας. Ναι. Πώς να το πούμε, ανδρικού χαρακτήρα. Στο πω εγώ αλλιώς. Να μου το πεις. Πιάνει το σβέρκος όπως πιάσει και ο δικός μου. Ναι. Πήγα εγώ στον γιατρό μου τον Μίλτο, τον Θεοδόρου που τον ξέρεις καλά και τον ναι. Φίλο μου τον Γιακουμίδη μετά. Ωραία. Με λένε έχεις λέει, σύνδρομο λέει, αυγενικό ναι. Με το άλλο δεν θυμάμαι που με είπανε που έχει και σχέση με το μούδιασμα στο αριστερό χέρι να πούμε. Ναι. Με γνάθο, πώς μου το είπαν. Τέλος πάντων. Εντάξει, μην πας στον ιατρικό όρο, στην ιατρική διατύπωση, οκ. Okay. Μου κάνουν τις αυτές και τα λοιπά. Ωραία. Και πάω να κάνω μετά από 10 μέρες μια προπόνηση. Ναι. Και θέλω να κάνω ένα μασάζ να πούμε. Ναι, ναι. Και πάω να κάνω μια κοπέλα μασάζ. Ωραία, φυσικά. Ναι, ναι. Άμα έχω μια τριχάρα σου κατάρ ναι, ναι. Να πούμε και τα λοιπά. Πώς θα σε πιάσει πρακτικός να σε τρίψει. Σε αυτό τώρα το κομμάτι ναι, δεν έχει άδικο. Δηλαδή ναι, ναι. Είναι καθαρά θέμα αισθητικής. Άρα τρίχα είναι βρωμιά. Μετά ναι. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο. Ναι. Κάνεις μπάνιο το πρωί. Ναι, ναι. Και είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Ναι. Εγώ τι να είσαι με ατομικό ντουζ. Δεν γίνεται. Είναι λογικό να υδρώσεις. Ναι. Πες μου εσύ ο ίδρωτας, ναι. αν πάει απλά μέσα στο μπλουζάκι ναι. Ή αν ο ίδρωτος πάει στο μπλουζάκι για να κατευθεί και με την τρίχα. Τι πιο συχαμερό να πούμε. Πες μου δηλαδή να μάθω. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να δεν είμαι και ειδικός επί του θέματος, αλλά φροντίζεις με κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη υγιεινή, με την καθαριότητα του καθενός, να φοράς ένα άρωμα, να έχεις κάνει ένα ντουζ, να φοράς. Η τρίχα για μένα είναι βρωμιά. Ναι, όχι επειδή έφυγε από το κεφάλι μου, ναι. Δηλαδή εχθρός της τρίχας. Ναι. Η τρίχα είναι βρωμιά. Να φοράς θεωρώ βρωμιά. Καθαρά ρούχα. Ναι. Εντάξει, δεν πάμε και σαν μοντέλα οπουδήποτε στη δουλειά κτλ. Αλλά είναι θέμα προσωπικό. Θέμα... Εμένα η τρίχα είναι βρωμιά. Το έχω εντάξει, okay. Η τρίχα είναι okay. Βρωμιά. Πάει τελείως. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πολύ έντονη τροχοφία. Υπάρχει τρόπος να, ναι. Να το μαζέψεις, να το περιορίσεις. Εντάξει, δεν θα γίνουμε τώρα και πώς να το πω, οδηγοί καλής θυσίας, αλλά μια μέρα περνάω από την Τσιμπισκή. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος να προσέχει την υγιεινή του ρεκοστή και σταματάει μια κοπέλα, λέει γεια σας, λέει ναι. Μπορώ να σας κάνω λέει, μια ενημέρωση να μου και ναι. Αυτές λέει, τις τρίχες, λέει, έχετε τρίχες και τα λοιπά. Μπορώ λέει, με 3.000 ευρώ λέει, μέσα στις άκοψε χρονιά. Λέω, τι να σας πω, λέω, κυρία μου. Μπορώ λέει, να βγάλω όλες τις τρίχες να τις εξαφανίσω, εκτός από τις λευκές. Να. Μα εγώ κοντεύω τα 50, λέω. Οι λευκές δεν φαίνονται κιόλας, παιδιά. Οι λευκές είναι όλες, λέω. Να, ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για σας. Με πέρασε για μικρό η ρουφιάρα. Ναι. Για 38 να πούμε, κατάλαβες. Σου λέει, δεν θα έχει άσπρες τρίχες αυτός. Μη είδε και την παλιμπέθησα να πούμε κτλ. Λέει, δεν το ήξερα, λέει, κύριε, να πούμε. Πάντως νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι που αφορά την υγιεινή του άντρα ή της γυναίκας και η τεχνολογία και οι εταιρείες πλέον έχουν λύσεις για όλα. Ναι. Απλά νομίζω θα πρέπει να σε ενδιαφέρει πρωτίστως. Τώρα, να βάζει η Ιαπωνία γκολ στον αέρα, τι στον κόσμο, ρε φίλε. Χθες. Αποστημένο χτύπημα της μπάλας. Ο Ιάπων
να παίρνει κεφαλιά, να πούμε, ο Ιάπων. Χθες έβγαλα ένα στοίχημα. Έλα, ρε, μαγκά, τα τρία τα παιχνίδια. Ναι. Χ ημίχρονο άσο την Σουηδία. Ναι. Χ ημίχρονο άσο το Βέλγιο που τον γκολ το πρώτο μπήκε στο 46. Παίζει και ημίχρονο τελικά, σκύλε μαύρε. Και χ ημίχρονο διπλό τελικό την Αγγλία. Κωστή το είχε απόδοση 50. Τα πιάσες. Τα πιάσα, ναι. Κονόμησες. Δεν κονόμησα τρελά, εντάξει, μικρό ποσό έπαιξα. Δεν έπαιξα. Παιδάκι μου, με μια γυναίκα την κάνει στο τραπέζι σε ένα ακριβό εστιατόριο, αυτό λέω. Ναι. Σε ένα καλό εστιατόριο, σχετικό. Όχι. Εγώ δεν σου είπα να την πα. Ναι. Ναι. Είναι, ξέρεις, πολλές φορές δεν είναι τα λεφτά που παίζεις, είναι ότι η απόδοση που σε το πάρει. Ναι. Λες, ρε παιδί μου, έκανα μια σωστή επιλογή. Ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Στα λεφτά μας είμαστε. Ναι. Τα μπερδέψαμε λίγο τα θέματα. Πάμε στα πασχετικά. Πέθανε ο πολίτης. Πέθανε ο πολίτης. Έβγαλε ανακοίνωση ο Γκάλης. Ο Γκάλης έβγαλε ανακοίνωση, ναι. Έβγαλε. Είναι καλός άνθρωπος. Ναι, ναι. Τι έλεγε η ανακοίνωση του Γκάλη. Έλεγε η ανακοίνωση του Νίκου Γκάλη. Coach, καλό παράδεισο. Τα θερμό μου συλληπιτήρια στην οικογένειά σου. Τελικά ο θάνατος, να πούμε, συμφιλειώνει. Συμφιλειώνει, ναι. Και είχαμε και άλλες απώλειες, Κωστή. Είχαμε την απώλεια του Παύλου Γιανακόπουλου. Είχαμε την απώλεια του Βασίλη του Βουρτζούμη που μόνο φίλους είχε. Ο Βουρτζούμης πώς πέθανε. Τι είχε ο Βουρτζούμης, αθλητής παιδί, να πούμε, τι είχε. Είχε καρκίνο. Είχε καρκίνο. Ναι. Την τελευταία διετία ήταν. Τι καρκίνο μπορεί να έχει ένας αθλητής. Θα μου πεις εδώ τα παιδάκια ενός έτους είχε καρκίνο. Έχει περίπου δύο χρόνια που εκτελήθηκε η υπόθεση. Δεν το ξέραμε. Πολύ ταπεινός, πολύ αγαπητός, πολύ στη δουλειά του προσεκτικός και παράδειγμα προς μίμηση. Μεγάλη απώλεια. Αγχώδης άνθρωπος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Ναι, αν το ξέρεις. Πάντως ήταν μεγάλη απώλεια για τον μπάσκετ της πόλης και της Ελλάδας γενικά. Είχε μόνο φίλους. Και σε μικρή ηλικία σχετικά. Ναι, σε ηλικία μόλις 51-52 χρόνια. 52, μεσήλικα το λες. Ούτε καν. Μεσήλικας είναι, ναι. Στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα πράγματα. Καλό, ο Γιανακόπουλος έφυγε με τα χρόνια του άνθρωπος. Έφυγε πλήρη ημερών και με γεμάτες. Δικαίως έφυγε με τιμές και εμπειρίες. Ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος έφυγε πλήρη ημερών, ο πολίτης. 76. Ναι, και ο πολίτης. Ναι. 76 είναι καλά, είναι στο μέσο όρο ηλικίας. Είναι λίγο ο Ιούνιος, λίγο θανατηφόρος, λίγο θανατικό έχει πέσει. Εντάξει, θα μου πεις, μακάρι όλοι να φτάνουμε στα 89 του κύριου Γιανακόπουλου. Αλλά εντάξει, και λίγο μια καλή είδηση. Ξέρεις τι, και εγώ Ιούνιο θέλω να πεθάνω. Γιατί? Γιατί μισό το καλοκαίρι, ο Ιούνιος είναι στο μεταβατικό στάδιο, δηλαδή και αρχές θα με βόλευε. Ωραία, συζήτηση πιάσαμε. Ναι. Είναι γλυκό θάνατο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αργείς ακόμα, γερός να είσαι. Δεν το ξέρεις και ο Βουρτζούμης κάνα 2-3 χρόνια πιο μεγάλος ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Σκεφτόμαστε θετικά και δεν ξεχνάμε ανθρώπους που φεύγουν. Άρα ο Γκάλης δεν το κράτησε μανιάτικο, να πούμε. Δεν το κράτησε μανιάτικο, όχι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Τελικά ο Γκάλης, το πέρασμα των χρόνων, μαλακούρα με φαίνεται, μαλακός άνθρωπος. Δηλαδή. Μαλακούρα. Μαλακούρα. Ευαίσθητος εννοείς. Ναι, δηλαδή αυτό που του λέγανε ο Ντίλιγκερ, ο γκάγκστερ, ο αυτός και τα λοιπά. Τελικά δεν είναι τόσο όσο. Έξει, νομίζω το ότι όσο περνάει και ο καιρός. Ο Σκρούτς Μακντάκ, ναι. Ο σωστός δράκος, να πούμε και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο. Ξέρεις τι γίνεται, και τα φορτώσαμε να πούμε γκάγκστεριλίκι με την Τζέννη. Ναι. Του φορτώσαμε διάφορα τον άνθρωπο, να πούμε. Ξέρεις τι σκεφτόμουν προχθές. Ναι. Όσο περνάει ο χρόνος όμως. Τόσο περισσότερο συμπαθώ τον Γκάλη. Εγώ δεν περίμενα ο Γκάλης να βγάλει ανακοίνωση. Καλά, εντάξει, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Υποτίθεται ότι κάθε star, κάθε παίκτης επώνυμος, είτε είναι εν δράση, είτε έχει αποσυρθεί, αλλά παραμένει ένα μέγεθος, έχει κάποιους ανθρώπους που τον ενημερώνουν. Που θα του πούν, που θα μιλήσουν μαζί του. Θα μου πεις εδώ έκανε ο Νταλάρας δηλώσεις για τον αυτόνα. Πώς το λένε? Για ποιον? Για τον Πανούση, να πούμε. Ναι, εντάξει. Έχει Θεό χωρέστο, να ξέρω και τέτοια έλεγε. Εντάξει, απλά είναι αυτό που λες. Ο θάνατος συμφιλειώνει. Ο θάνατος συμφιλειώνει και νομίζω ότι είναι και λίγο ατιμωτικό να θυμηθείς το θάνατο στο φευγείο ενός ανθρώπου τα αρνητικά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και μία. Εγώ που είμαι άνθρωπος ανάποδος. Συγχωρήσεως. Δηλαδή, ότι ξεχνάς με τον χρόνο. Ναι. Εγώ που είμαι άνθρωπος ανάποδος. Μπορεί τον άλλον εν ζωή να τα βρω μαζί του, ναι. Αλλά μπορεί να τσακωθώ με τον πεθαμένο. Εντάξει. Ναι. Καθένας με τα χούγια του. Ναι, δηλαδή να πω, όχι καλά να πάθει, αλλά δεν έχει στεναχωρηθεί. Ναι, εντάξει. Ναι. Δύσκολο να λυπηθείς πραγματικά για έναν άνθρωπο που μέχρι τελευταία στιγμή εν ζωή δεν είχες καλή σχέση μαζί του. Ναι. Απλά η φυσιολογική αντίδραση λέει ότι. Εμένα με ενοχλεί πάλι το θεατρινίστικο. Δηλαδή ναι. Είμαστε οι δυο μας τσακωμένοι. Ναι, ναι. Σκοτωμένοι στα δικαστήρια, δεν ξέρω και τα λοιπά. Πεθαίνω εγώ ναι. Και έρχεσαι και κάνεις το στεναχωρεμένο. Ναι, αυτό όχι, είναι εντάξει. Το χειρότερο. Ναι. Δηλαδή, το να προτιμώ δηλαδή, μια συμπεριφορά περίεργη σαν τη δική μου που να πω δεν στεναχωρέθηκα που πέθανε. Δηλαδή, ότι... πριν ένα μήνα πέθανε ένας γνωστός παοξής. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος με έβριζε να πούμε χρόνια.
Και μου λένε πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει. Δηλαδή τι, δεν θα πεις τίποτα. Λέω, όχι, δεν έχω από τίποτα. Λέει, δηλαδή χάρηκες. Όχι, λέω, ούτε και λυπήθηκα. Εντάξει, ήθιστε να λέμε λυπήθηκα. Κάτι. Όχι, δεν λυπήθηκα, του λέω, δεν έχω να πω κάτι. Ναι, ναι, εντάξει. Από την άλλη, δεν μπορείς να εκβιάσεις. Αλλά συναισθήματα... αν έλεγα κάτι το οποίο ήταν υποκριτικό, ναι. Αυτό θα ήταν χειρότερο από το να πω, δεν γουστάρω να μιλήσω για αυτόν. Εγώ απλά ναι. πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο πιο αληθινοί στην αντίδραση του άλλου. Αυτό ήθελε να πει, αυτό είπε. Απλά ναι. Σε κάποια γεγονότα πρέπει να είμαστε και λίγο σωστοί, ρε Κωστή. Εντάξει. Ο θάνατος του άλλου, δηλαδή. Εντάξει. Φέρσου λίγο ντόπρα. Αν δεν πας στο ταξίδι για την τελευταία κατοικία, στείλε ένα στεφάνι, πες ένα καλό λόγο αυτό. Το ότι πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, και λες ένα καλό λόγο, είναι και λίγο υποκριτικό, γιατί ξέρεις κάτι, δεν τον θεωρείς πια επικίνδυνο. Ναι. Δεν το θεωρείς πια ανταγωνιστή, δεν το θεωρείς πια ότι μπορεί να σου κάνει κάτι, το θεωρείς ακίνδυνο πια. Κατάλαβες. Εντάξει, αν πούμε τώρα σε αυτή τη λογική της ανάγκης. Μπαίνω εγώ, μπαίνω ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, εγώ μπαίνω, δεν έχω θέμα. Τα έξοδα της κηδείας θα τα κάνει ο ΕΟΚ. Είπε ότι θα τα κάνει η ΕΟΚ, ναι. Ναι, δικαίως, γιατί πήρε τίτλο μεγάλο. Εντάξει, ήταν η απαρχή μιας νέας εποχής. Ναι. Εντάξει. Και έχουν περάσει 31 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή το σκεφτόμουν και λέω, πώς περνάει ο καιρός. Πραγματικά. Θα μου πεις ο καιρός περνάει για όλους το ίδιο. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε λίγο. Όχι, δεν περνάει για όλους το ίδιο καιρός. Γιατί δεν περνάει το ίδιο. Γιατί άμα είσαι σκύλος περνάει πιο γρήγορα ο καιρός. Άμα είσαι χελώνα περνάει πιο αργά. Άμα είσαι άνθρωπος περνάει ακόμα πιο αργά. Αν πας στο διάστημα περνάει αργότερα. Εντάξει, για τους ανθρώπους μιλάμε. Γιατί, πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του χρόνου εσύ, δηλαδή. Γιατί ο σκύλος μου, γιατί θα ζήσει 12, 14, 16 ναι. χρόνια και εγώ θα ζήσω 75. Σωστό, ας πούμε, σωστό. Είναι αδικία. Σωστό. Δηλαδή, το σκύλο μου, ας πούμε, κάθε μέρα τον κλαίω, να πούμε. Λέω ναι. κρίματα, έχω φτιάξει κάτι, το σκυλάκι μου, να πούμε, κτλ. Η χελονίτσα μου, ξέρω, κτλ. Ναι, η γατούλα μου. Ναι, απλά δεν μπορείς να μπεις αίσθημα θανάτου πριν έρθει η ώρα ενός, πώς να το πω, οποιοδήποτε οργανισμού. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο γουρσιά. Α, εγώ το κλαίω πιο μπροστά, ναι. Εντάξει, γιατί πόσο είναι το σκυλί σου? 2,5 χρονών. 2,5 χρονών. Εντάξει, ναι. Μπορείς είσαι λίγο προβολικός. Είμαι. Εντάξει, πάλι καλά το παραδείξεις. Για πες παρακάτω. Λοιπόν, έχει κλείσει συλλογικά η χρονιά. Ξεκινάει άλλη ουσιαστικά. Δεν ξεκινάει ακόμα, εντάξει. Ναι, τώρα έκλεισε, δίκαιο ναι. ο Παναθηναϊκός βγήκε πρωταθλητής την Κυριακή. Το θεωρείς δίκαιο. Δίκαιο, ναι. ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήρθε σε μια εποχή που τελειώνει. Τελειώνει τι τελειώνει. Τελείωσε, ρε παιδί μου. Η παρουσία του Γιάννη Σφερόπουλου δεν θα μείνει. Ναι. Έχουν κλείσει κάποιες μονάδες σαν παρουσία την καλή του στην. Ναι. Πώς να το πω, την περίοδο. Δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης τώρα πάει 36. Ναι. Φέτος έδειξε ότι δεν έχει τα πατήματα της αντοχής των προηγούμενων χρόνων. Γέρασε, πάει. Τι, γέρασε, 36, ναι, οκ. Okay. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή το ίδιο πρωταγωνιστής όπως ήταν μέχρι και πέρσι, θα έλεγα εγώ. Ναι. Ο Γιώργος Σοπρίτης έχει δείξει μια κούραση λογική. Ναι, ναι. Γιατί για μια τετραετία, πενταετία. Οπότε θέλει lifting. Θέλει lifting. Το ναι. θέμα είναι ότι ποιους παίχτες παίρνεις. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να εναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες αγωνιστικά σε παίχτες οι οποίοι δεν είναι ακόμα ικανοί ή δεν έχουν δείξει κάποιες. Άρα λες, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, ναι. Έχει πρόβλημα. Άρα λέμε στους Ολυμπιακούς πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ναι. Ολυμπιακοί. Εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος ο Παρθενάκης που ακολουθεί το ρεπορτάζ. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κενό. Πρόβλημα και ένα κενό. Ναι. Εγώ, σαν ποδοσφαιρικός αναλυτής, λέω ότι φίλοι του Ολυμπιακού, το κενό θα το δείτε και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Καθώς ήθιστε Ολυμπιακός να είναι πρωταγωνιστής στις μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια, στο παρασκήνιο όλα αυτά τα χρόνια και μένει πίσω. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικές οι μορφές των ομάδων. Ναι, οπότε, αφού το ποδόσφαιρο εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πέσει γιαούρτι. Λέω εγώ τώρα, μπορεί ναι, να εντάξει, ρόλο, μην, ότι θα πέσει μην γιαούρτι. Προδικάζει καταστάσεις, ναι, okay. Ότι και στο μπάσκετ θα είναι αυτό και τα λοιπά. Ίσως γι' αυτό το ρεπορτάζ που κάνουμε στον Ολυμπιακό είναι τι καλός που είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος θα πούμε τον κυνηγάει ο Τσίπρας και ότι ο καλός άνθρωπος αυτός ο Μαρινάκης κάνει, ας πούμε, στον Αραστέχνη Ολυμπιακό διάφορα πράγματα κτλ. Όντως τα κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή πάνε το ρεπορτάζ στον καλό Μαρινάκη στα τμήματα του Ολυμπιακού. Διακρίνω μια έτσι ψιλοπασατέμπο θα είναι ο Ολυμπιακός του χρόνου. Δηλαδή αφού μου τα λες εσύ έτσι. Θα μαθαίνω εγώ. Για ναι. τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι πολύ φρέσκο ακόμα. Μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται και μια ηρεμία. Ναι. Θα δούμε τι κινήσεις θα κάνουν. Θα δούμε. Απλά υπάρχει ένα κενό. Ναι. Εγώ τσιγκλίζω τους Ολυμπιακούς και τους λέω μπάσκετ και μπάλα. Κάνει έρωτα στην καμπάλα. Κατάλαβες. Δύσκολα σε βλέπω. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα. Μια τουλούμπα και ένα γάλα. Πάμε διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Νεϊμάρης, στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52, στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Νέος μεγάλος διαγωνισμός από το goldmall.gr του Ομίλου Μετρομίδια. Κέρδισε με ένα απλό κλικ δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές για δύο άτομα με μαγευτικό επτάήμερο σε δαλματικές ακτές Σλοβενία και Αυστρία. Με την υπογραφή του ταξιδιωτικού οργανισμού Zef Travel. Η κλήρωση την 5η 27 Ιουνίου. Λάβε μέρος τώρα δωρεάν στο www.goldmall.gr για ένα ονειρεμένο ταξίδι. Goldmall.gr. Πάντα κοντά σου με πλούσια δώρα και μεγάλες προσφορές. Heavy Metal Σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Still want me to come with you? Ο κτηνίατρος λέει να πάρει το καγκαλούδι, λέει, να κάνει ανανέωση. Είναι λίγο εριστικό. Είναι λίγο μονοδιάστατο. Εντάξει. Ναι. Στο ρεζουμέ τη χρονιά, ο Ηρακλής κακά τα ψέματα πέτυχε. Ναι. Ήδη αργεί λίγο ο σχεδιασμό. Βέβαια, πρώτη επιλογή είναι ο Λευτέρης ο Χατζηγυριακής για να μείνει. Αλλά νομίζω καλός ο Θόδωρος Δρακόπουλος καθυστερεί λίγο για να κάνει λίγο πιο καλό σχεδιασμό, πιο σωστή. Πώς να το πω, ενίσχυση της ομάδας, όχι μόνο αγωνιστικά. Εντάξει, υπάρχει χρόνος. Ακόμα Οκτώβριο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Ας δει λίγο τα λάθη, ας ασχοληθεί. Ας μιλήσει και λίγο με τον κόσμο για να μπορέσει η ομάδα να είναι πιο to the point την επόμενη σεζόν. Κωστή, γιατί μετράει δύο χρονιές χωρίς να έχει ανέβει. Είναι δηλαδή για τον Ηρακλή σε συνδυασμό με το ποδόσφαιρο θα ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει ποδοσφαιρικά, τι δυνατότητες υπάρχουν οικονομικές, να ανέβει η ομάδα του χρόνου. Αλλά να ανέβει τρένο, όχι να χάνει μία και την άλλη να προσπαθεί ή να αλλάζει πόντες. Είναι κακά τα ψέματα, όλη η προεργασία που θα κάνει το καλοκαίρι τελικά αυτό που λένε είναι σημαντικό. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Στον Άρη δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Γουλιέλμος. Ο Γουλιέλμος κάνει τη δική του προσπάθεια, αλλά μέχρι να μπουν σε τάξη τα πράγματα τα... Πήρε τα χρέη πάνω του. Πήρε τα χρέη πάνω του. Αυτό πώς το ερμηνεύεις? Πώς το ερμηνεύω? Είναι... Δεν μπορεί να τον κουνηθεί τώρα κανείς. Είναι, δηλαδή... είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που πήρε τη συμμετοχή στον κύριο Λάσκαρη, παίρνει και τα χρέη. Ναι. Αλλά αυτά για να μπουν σε μια τάξη είναι πολύ. Δεν είναι πρωτοδικία και τέτοια. Όχι, τα πήρε όλα πάνω του. Τα πήρε όλα πάνω, είναι τώρα το αγωνιστικό. Αλλά για να γίνει το αγωνιστικό, πρέπει να μπει σε έναν προγραμματισμό όλο αυτό το σκηνικό με τα 6 απαγορευτικά, τα μπαν που λέει η FIBA. Ναι. Έχουν σταλεί προτάσεις οι οποίες πρέπει να φθούν πίσω με μια έγκριση. Και παράλληλα υπάρχουν και άλλα μέτωπα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποχωρήσεις παικτών από το φετινό ρόστερ. Ήδη ο Μιχάλης Τσαερέλης πήγε στον Προμηθέα, ο Πουλιανίτης πήγε στην Κίμη, ο Μούρτος έκανε προσφυγή, η οποία βέβαια
να πούμε ότι αναβλήθηκε η εκδίκασή της για τις 10 Ιουλίου. Είναι μια κίνηση αυτή κέρδους για την ΚΑΕ Άρης. Και γίνεται μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, καλή. Υπήρχε συζήτηση για τον Ποχορίδη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μείνει ο Ποχορίδης και ο Μπέλ. Του χρόνου, Άρης, τι στόχο έχει στο μπάσκετ, το ίδιο με την μπάλα να σωθεί, κοίτα, δηλαδή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γνωρίζουμε αν θα είναι σε όμιλο του Basketball Champions League. Ναι. Είναι δηλαδή και λίγο θέμα γοήτρου. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μπορείς να τα απεξέλθεις σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα για τρεις μήνες, τέσσερις, είναι μεγάλη η φθορά. Θέλει αντοχές. Ήδη η ομάδα από άποψη Ελλήνων έχει πληγεί. Έχουν φύγει παίκτες που σήκωσαν πέρυσι το βάρος. Και είναι και λογικό μετά από ένα σημείο κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν λαμβάνει πολλά χρήματα να μην θέλουν να μπουν στη διαδικασία του θα πληρωθώ, δεν θα πληρωθώ. Ναι. Οπότε φρόντισαν να συμφωνήσουν με ομάδες οι οποίες τους έκαναν πρόταση και θέλουν να είναι πληρωμένοι στην ώρα τους. Από εκεί και πέρα. Ποιες ομάδες? Τίποτα. Ο Μιχάλης Τσέρελης πήγε στον Προμηθέα, ο Πουλιανίτης πήγε στην Κίμη. Ο Μούρτος θέλει να μείνει ελεύθερος, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι ξεκαθαρισμένο. Και ο Βαγγέλης Αγγέλου κάνει δικές του κινήσεις. Δηλαδή θέλει να κρατήσει τον Ποχορίδη. Με άλλα λόγια, Άρης δύσκολα πάει... τις υπομονής είναι το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τα οικονομικά τα κριτήρια εκείνα που δεν θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδας. Ναι. Να πούμε ότι γενικά υπάρχει μια αναδίπλωση και μια πρόθεση να σχεδιαστεί η ομάδα από το μηδέν. Ναι. Όχι μόνο αγωνιστικά και προπονητικά και σε διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή ο Δημήτρης Γουλιέλμος θέλει να έχει την καλή πίστη από όλους. Αυτό που κάνει... Ο Γουλιέλμος είναι δικηγόρος δυνατός. Δηλαδή, είναι δικηγόρος δυνατός. Παίρνει κάτι χοντρές υποθέσεις, δυνατές. Δηλαδή, δεν μπορεί είναι... να κάνει μαγικά. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε... Είναι αξιόπιστος. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Έμαθα εγώ γιατί δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ναι. Λέω τι είναι αυτός ο Γουλιέλμος. Ναι. Γιατί είναι, τι δικηγόρος είναι. Ναι. Δηλαδή, παίρνει το διαζύγιο ο γύφτος από το Κορδελιό, χώρισε την γύφτιση από το Φίνικα και μαλώνει για 100 ευρώ. Δύσκολες νομικές υποθέσεις. Παίρνει, λέει, με είπαν κάτι υποθέσεις. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το background του, το κοινωνικό. Ναι. Γιατί η δικηγόρος είναι και αυτός ο οποίος πάει για τα κοινόχρηστα να φυσικά, πούμε. Φυσικά, ο δικηγόρος είναι φυσικά, και ο άλλος που πάει στην Αμερικανική πρεσβεία να πούμε. Δεν στερείται η ιδιότητα του δικηγόρου ανάλογα με την υπόθεση. Αλλά πολλοί λένε ότι είναι κάποιος από πίσω. Ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι. Αυτό λέω. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, έτσι όπως φαίνεται, δεν είναι καρυπίδης. Είναι δηλαδή ένα πιο... Είναι πιο... ίσως πιο αξιοσύνη. Το background έχει, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, ναι. Ο οποίος μπορεί να πάει τον Άρη σε ένα μεταβατικό στάδιο, να τον γνωρίσει σε άτομα, να κάνει ας πούμε μια δουλειά με ένα άτομα, να φέρει άτομα. Πολλοί λένε ότι προσπαθεί να βάλει το καράβι που λέγεται Άρη σε ένα νοικοκυριό, και μετά, να διευθετήσει όλο αυτό το κομμάτι των προσφυγών και από εκεί και πέρα να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λογικά θα θέλει να πάρει μια οργανωμένη, μια καθαρή εταιρεία. Δεν νομίζω μετά να τον κάνουν ντου οι Αριανοί και να του πει: θα βγάλεις λεφτά στην πλάτη. Δεν νομίζω. Απλά να σου πω κάτι. Ο απλός φίλαθλος του Άρη δεν έχει και άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Ειδικά μετά το κάζο του Νίκου Λάσκαρη. Γενικά οι φίλαθλοι. Γενικά οι φίλαθλοι δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν επιλογές. Ναι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι άσχημο και αυτό. Δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα στα γήπεδα, πάντα άκουγα τα καλά χρόνια του Πασόκ, ας πούμε, δεκαετία του 80, αρχές του 70, μάλλον τέλη 70, αρχές 90. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και έχει στην κουφάλα τον πρόεδρό του. Οι σουπεράδες κάνανε επανάσταση, φύγε εσύ, δεν γουστάρω, ξέρω κτλ. Ναι. Περούκα φύγε από τον Ηρακλή, ουστ, κοπρόσχυλα και τέτοια κλπ. Δηλαδή υπήρχε μια αντιπολιτευτική κουλτούρα ανάμεσα στους οπαδούς και στις διοικήσεις. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο να είσαι διοικούντας εκείνο το διάστημα όσον αφορά τη σχέση με το κοινό. Εσύ πιστεύεις. Τώρα βλέπω. Ναι, ολοκλήρωσε. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις. Τώρα βλέπω το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή, οι παοξίδες κλάνουν κάτι μέντες, να πούμε, μη τυχόν και τους παρατήσει ο Ιβάν. Ναι. Κλάνουν μέντες, να πούμε, και φασολάκια, να πούμε, Αιγίνης. Ναι. Οι Αριανοί είναι αναγκασμένοι να μην κυνηγήσουν τον Καρυπίδη, γιατί πού να βρουν άλλον να νοικοκυρέψει την κατάσταση έτσι και σε αυτό το σημείο. Οι Ηρακλήδες δεν έχουν τίποτα να κυνηγήσουν. Ναι. Οι Αεξίδες στην μπάλα, ας πούμε, έχουν τον Τίγρη, ο οποίος πήρε την ομάδα τζάμπα και έκανε μια διαχείριση και μάγκικη. Αυτοί που να κάνουν, που να κουνηθούν εκεί και τσιμεντώνουν κιόλας και τα λοιπά. Τιτάν. Στον Ολυμπιακό τους πήρε άλλους 7-8 πρωταθλήματα. 7 δεν θα πάρουν φέτος, δεν πήρανε πέρσι. Ποιο να διώξουν, ποιο να φέρουν, τι να κάνουν. Δηλαδή κατάλαβα ότι οι λαοί είναι της πλάκας τώρα. Ναι. Οι δημοσιογράφοι και αυτοί της πλάκας. Ναι. Δηλαδή τι της πλάκας. Μπορεί να βγει τώρα δημοσιογράφος και να κάνει κόντρα στις διοικήσεις. Έχω δει
χρόνια να κάνουν όχι μόνο στη δικιά μας την πόλη και στην Αθήνα. Να βγει ένας δημοσιογράφος και να σκίσει, ας πούμε, έναν πρόεδρο. Ούτε καν τον Αλαφούζο δεν σκίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει μια αντιπολιτευτική κουλτούρα, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν και λύσεις και άλλες επιλογές κτλ. Εσύ θεωρείς δηλαδή. Θεωρώ δηλαδή τι, ναι, ότι. Θεωρείς ότι η θέση, μια επίθεση του δημοσιογράφου σε κάποιο. Στα κακό κείμενα θα πρέπει να είναι ευθεία. Κοίταξε. Κριτική χωρίς κανένα όριο. Κοίταξε. Δεν πρέπει να ακολουθείς μια μέση οδό ανάλογα. Ο δημοσιογράφος. Όχι να είσαι σε ουδέτερη ζώνη συνέχεια. Έχουν να έχεις και άποψη. Έχουν χάσει και οι δημοσιογράφοι τη δύναμή τους. Ναι. Γιατί κάποτε οι προπονητές ποδοσφαίρου δεκαετία του 70 και του 80 ταΐζαν τους δημοσιογράφους. Ναι. Ναι. Μετά ταΐζαν τους οπαδούς. Δηλαδή έχει χάσει στην αρπαγή αυτή ποσοστό ο δημοσιογράφος. Χοντρά τα λέω. Ναι, χοντρά τα λες και δεν μπορείς να λες και το. Χοντρά τα λέω. Δεν μπορείς να τους βάλεις και όλους στο ίδιο καζάνι με την έννοια. Όχι ότι προσωποποιείς. Ναι, γενικεύεις. Δείχνοντας μια γενική εικόνα. Ναι. Παλιά, ρε παιδί μου, κουμπαριό κάνανε οι προπονητές με δημοσιογράφους στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν κουμπάρος, ο άλλος είχε πέντε κουμπάρους, το μισό μισθό τον έδινε εκεί κτλ. Τώρα, μετά από χρόνια, βγήκαν στον Ταβατζηλί και οργανωμένοι. Ναι. Δώσε και εμένα, τζάμπα εκδρομές. Άμα είναι, ξέρω εγώ, να ρίξουμε μια διοίκηση, χρησιμοποιούσαν τους οργανωμένους και έχασε τη γοητεία της υπένα, να πούμε. Εντάξει. Και επειδή οι δημοσιογράφοι γίνανε και λίγο χέστες, δηλαδή γίνω φοβησιάριδες, επειδή ο λαός ήταν οργανωμένος στο αυτό, φοβόταν μη φάγει καμιά μπούκα. Νιώθαν δηλαδή αδύναμοι οι δημοσιογράφοι. Συνέχισε τώρα εσύ. Αυτό όμως. Αυτό λέ... κατάλαβα εγώ. Δηλαδή. Ναι, αυτό κατάλαβα. Τώρα το μυαλό το δικό μου είναι λόξο. Ναι, θα μας πει ο κόσμος, να πούμε. Ναι. Ναι. Αυτό που λες όμως ναι. Δεν μειώνει την κριτική ικανότητα ή τη θέληση του δημοσιογράφου να ασκήσει κριτική ή να περάσει μέσω των δικών του πληροφοριών το ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι και λίγο τα πράγματα. Δεν έχω δει ρε δημοσιογράφο ναι. Ο οποίος θα πάει κόντρα με το οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Ή θα πάει κόντρα, ναι. Ας πούμε. Έρχεται ένας παίκτης. Ναι. Λέμε. Ναι. Γενικά μιλάμε. Ναι, ναι. Δεν λέμε τώρα συγκεκριμένα γιατί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν έρχεται ένας παίκτης. Okay. Ο οποίος λέει τώρα ο δημοσιογράφος για παράδειγμα στην παρέα του, παλτό με φαίνεται. Ναι. Γράψτο. Γράψτο, ναι. Ναι, κατάλαβα τι λες. Γράψτο. Ότι ίσως... Δεν μ' αρέσει. Ναι. Όπως έγραψε ο Πετρωτός, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι. Για το Σερνά ναι. Και ο Γρηγοριάδης και αυτό. Δεν γουστάρουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, ναι. Σέβομαι το μεγάλο μέτωχο. Ναι. Σέβομαι τον οπαδό. Αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν τον προσβάλλω. Δεν γουστάρω. Ναι, σωστό. Καταλαβαίνεις. Σωστό, κατάλαβα. Είναι κακό δηλαδή. Κατάλαβα σε ποια διάσταση. Ναι, ναι μπορεί να όμως. Μπορεί να επιλέγει όμως και ο δημοσιογράφος. Ναι. Σε εισαγωγικά. Να μην τα έχω καλά με όλους αυτή τη γη, ρε παιδί μου. Θεωρείς ότι ο δημοσιογράφος τα έχει καλά με όλους. Ναι. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, Κωστή. Ναι, ως επιτοπλίστων. Πάει με το ρεύμα. Δεν έχω δει δημοσιογράφο να πάει κόντρα στο ρεύμα. Θα μου πεις κι αυτός. Εσύ δεν πας με το ρεύμα. Πάω. Πας. Πάω πολλές φορές. Εσύ δεν επιλέγεις κάποιες φορές το συμφέρον σου να είναι μια συγκεκριμένη επιλογή, μια συγκεκριμένη. Γιατί το συμφέρον του αλλού εγώ. Ναι. Γιατί εγώ τον εαυτό μου το βγάζω απ' έξω. Α, οκ, okay, εντάξει. Εσύ τι νομίζεις ότι εγώ λέω για τους άλλους βγάζοντας τον εαυτό μου. Όχι, 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 όχι. Εγώ το γενικεύω, βάζω για μένα. Απλά μέσα. Να σου πω κάτι και κάποιες φορές και για να κάνεις τη δουλειά σου ναι. Υπάρχουν και κάποιοι συμβιβασμοί σε εισαγωγικά. Ναι, πώς θα μου δώσεις την είδηση άμα σε κυνηγήσω εγώ. Έχουν άλλα τέτοια. Ναι, και δεν μπορείς όλη την ώρα να είσαι κόντρα. Όπως και με κάποιους ανθρώπους θα γίνεις και φίλος. Λέω όμως ότι βλέπω. Ότι απέναντι στις διοικήσεις, ναι. Οπαδοί, δημοσιογράφοι, ναι. Εκδότες, περιραίως ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να τον κάνεις κόντρα γιατί δεν έχεις εναλλακτικές. Δεν έχεις εναλλακτικές. Δηλαδή να πεις, θα σκίσω το Μαρινάκι. Μάλιστα. Θα σκίσω τον Μελισανίδη. Όχι, το προσβάλλω. Ναι, ναι, να πω, ναι, ρε, κατάλαβα. Φίλε, να ασκήσει κριτική. Δηλαδή, εγώ περίμενα, δρυμία, ναι. Περίμενα τώρα από τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ας πούμε, ή τους δημοσιογράφους, ή τους παραγωγούς, ή τέλος πάντων τους ανεξάρτητους, ξέρω εγώ, πολιορκημένους, να πούνε ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις νωρίς είναι, μπορεί να μου κάνει πέντε. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, χτίζει το γήπεδο. Κράτα φεύγει, τα ονόματα φεύγει των παιχνών, ναι, που φεύγουν. Φεύγει ο τερματοφύλακας, φεύγει ο σέντερφορ, φεύγει ο χαφ. Ποιους θα φέρεις δηλαδή με άλλα λόγια. Ναι. Δηλαδή, τσαμπουκά πάλι στο εξαγωνιστικό δεν γίνεται. Ύστερα. Η αλήθεια στον είναι ότι. Στον ΠΑΟ για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Λέει ο Λουτσέσκου, θέλω την προετοιμασία την πρώτη μέρα. Θέλω να έχω το 90% των παιχνών. Ναι. Ωραία. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν πουλήσει παίκτη, είναι πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τελείωσε. Είναι θεωρείς ότι είναι γεμάτος αν είναι γεμάτος επιλογές σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ... Και δεν υπάρχει ο λόγος να αλλάξει εντυπωσιακά το ρόστερ. Αν όμως μου πουλήσεις τον Τζάλμα, μου πουλήσεις τον Μπέλκα, μου πουλήσεις τον Μπρίγιοβις, μου πουλήσεις και τον Ουάρντα. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, μετά αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σε κολλήσω. Ναι, ναι, γιατί ναι. Ακούω τώρα τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που λένε.
Αχ, πού είναι οι μεταγραφές και κολλήσαν οι μεταγραφές. Μακάρι να κολλήσουν οι μεταγραφές, ναι, ρεκορόιδα. Ναι, ναι. Γιατί άμα κολλήσουν οι μεταγραφές, έχεις μια έτοιμη ομάδα. Το προφίλ σου είναι. Ένα center back καλύτερο, ναι, από τον άλλον που έχεις, τον Κρέσπο. Ναι, 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 ισχύει. Όχι, είναι αργός ο Γιαδός, είναι καλύτερος από τον Κρέσπο. Ωραία. Κράτησε το Βιρίνε, κράτησε το Μάτο. Κρατά το Μαουρίσιο, ψάχνει να βρει χαφ. Ψάχνει να βρει χαφ. Ψάχνει να βρει φορ να αντικαταστήσει στα αυτά τον Πρίγκοβιτς. Εάν τους κρατήσει ο ΠΑΟΚ αυτούς, είναι καλά. Αν αρχίσει και τους πουλάει, τότε θα έχω ενστάσεις. Να πούμε... Που σε σέβομαι, σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Είσαι άπλας, πληρώνεις, κάνεις λάθη, αλλά εγώ διαφωνώ πώς θα το κάνουμε. Να πούμε ότι έκανε ένα αποστάσμα ο Γιώργος Σαββίδης. Ενηγματικό. Ενηγματικό με την εικόνα της Βραζιλίας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με ελεύθερο παίκτη κτλ. Ναι. Όχι, ο Γιώργος Σαββίδης έβαλε το ποστάρισμα το ενηγματικό και λέει: εσείς που είστε σκυλιά, τρέξτε να μάθετε, ναι, ποιος είναι ο μάγκας από εσάς, ποιος θα άνοιξε, ο Τζαρμπατζόγλου, ο Κόλκας, ο δικός μας ο Ζαΐρης, ο Πετρωτός, ναι, ποιος θα είναι, ξέρω εγώ, ποιος θα είναι, ας πούμε. Είναι πάντως, είναι... Ναι, αυτό εμένα μου αρέσει. Είναι, θα ήθελα ο Μαρινάκης να πει και να πει ότι... Ερωτηματικό, ψάξτε το. Είδες τι σου είναι τα social media. Ναι. Ήθελα να σου πω ότι παραδείγματος χάρη, εγώ παρακολουθώ πάντα. Σ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Ή σε τρομάζει. Εμένα μου αρέσουν με τα κοντά. Έχει ένα δικό της στυλ. Θέλει να σε φάει ο λύκος. Ρε, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει το στυλ. Αυτό πες μου, δεν μ' αρέσει. Όχι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Σαν άντρας είναι. Όχι, ναι, απλά δεν μου αρέσει σαν εικόνα. Όμως. Τι λένε, την ξέρεις. Νομίζω ότι είναι η Μαρία Παπαδόπουλου. Ναι. Θεωρείται μπασκετική νομίζω. Έχει όμως το δικό της στυλ. Έχει το δικό της στυλ. Ρε, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Έχει, ότι έχει το δεν σ' αρέσει στυλ... το αγορέ μαλλί στη γυναίκα. Όχι, το συγκεκριμένο αυτό που βλέπω, ναι, δεν τρελάθηκα. Δηλαδή η μάπα της δεν κάνει για αγορέ μαλλί. Πώς το. Όχι, κάνει. Απλά εγώ δεν εντυπωσιάζω. Δεν έχει και τα λεπτά χαρακτηριστικά για να έχεις μια μητούλα, λίγα αυτάκια μικρά και να έχεις και αγορέ μαλλί. Να σου πω κάτι. Μικρά ματάκια. Το ζητούμενο όταν ένα. Λεμό, ξέρω εγώ, χοντρό και τέτοια. Ένα άντρα κοιτάει μια γυναίκα ή μια γυναίκα έναν άντρα, άμα σου πει μου αρέσει, θα σου πει γιατί. Αν σου πει δεν σου αρέσει. Αυτή γιατί δεν σ' αρέσει. Κάτι δεν σ' αρέσει, ναι. Τι? Κάτι δεν μου αρέσει, δεν σ' αρέσει συνολικά. Δηλαδή... Αλλά έχει παρουσία. Δηλαδή... Για γεύμα θα την έβγαζε αυτήν, όχι. Γιατί να μην την βγάλω, εντάξει. Αφού δεν σ' αρέσει, γιατί να την βγάλει για γεύμα. Εντάξει, κατά ανάγκη πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί να την βγάλει για γεύμα. Άμα είναι, πάμε μαζί να φάμε. Α, πάμε μαζί, εντάξει, όχι. Καλά λέω. Τι... Λοιπόν, ήθελα να σου πω παραδείγματο χάρη ότι ναι, ο Δημήτρης ο Γουλιέλμος. Δεν θα έκανε αυτό που κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης που ποστάρει στο Insta, ανεβάζει δικές του σκέψεις. Δηλαδή, ο Καρυπίδης. Ναι. Ο Καρυπίδης από φόβο ποστάρει. Δεν ξέρω από ποστάρει. Ο άλλος ο Γιώργος από έπαρση ποστάρει. Ο κάθε ένας ποστάρει για το λόγο του. Ναι, ο Γουλιέλμος που δεν ποστάρει, τον γουστάρουμε πιο πολύ. Εντάξει, είναι κάποιο πράγμα. Είναι βαρύς. Είναι βαρύς. Εγώ να σου πω την αλήθεια με τον Πόσο άνθρωπο... χρονών είναι ο Γουλιέλμος. Εντάξει, είναι γύρω στα 50 βάλε. 50 βάλε. Δεν είναι τη τεχνολογία, παιδί. Δηλαδή, όταν ήταν 30 χρονών, 35 στις δόξες του, τις μεγάλες. Δεν είναι δεν αυτό. Είναι το προφίλ του ανθρώπου που έχει μάθει από μικρός. Δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι τα social media είναι μια τεχνολογική μόδα η οποία έχει βγει την τελευταία 15 ετία. Μπράβο. Ναι. Είτε με το Facebook, είτε με το Instagram, Insta, Twitter. Είτε με το Twitter. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τυχαίο ότι στο Twitter βγαίνουν οι σημαντικότερες ειδήσεις. Ναι. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο σέβεται τον εαυτό του θα γράψει. Ο Τάδε υπέγραψε στην Τάδε ομάδα. Ναι. Ή πετάει ένα τυράκι. Ναι. Θεωρείται ότι είναι το τιτίβισμα. Λέμε ότι είναι η πεμπτουσία της είδησης. Όχι αναλυτικά. Λένε ο Ραπτόπουλος πήγε στο CNN, παραδείγματος χάρη. Παράδειγμα. Θα γράψουμε μόνο αυτό. Μετά εσύ τι. Ο γιατρός θέλει μήνυμα αύριο ξεκινάει τον Gay Pride. Λέει. Εντάξει, τι να κάνω. Θα πάει, λέει. Θα περάσει. Ναι. Η πρόοδος. Στην Ελλάδα έρθει πρόοδος. Γιατί. Στην κουλτούρα ήρθε πρόοδος, βέβαια στην τσέπη. Να σου πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι η κουλτούρα, αυτά τα γεγονότα συνδέονται κυρίως με το τουριστικό κομμάτι. Μπράβο. Ότι θα έρθουν επισκέπτες, ναι, και θα αναζωογονηθεί η εμπορική πλευρά του κάθε τόπου. Χρειαζόμαστε. Σίγουρα. Σίγουρα. Σκοπιανούς να έρθουν, γκέι, Αμερικάνους. Τώρα αυτό είναι μια θέλουμε. Βαλκάνιους, ναι. Χρειαζόμαστε τόνωση να πούμε. Ναι. Μια Ελλάδα τουριστική να πούμε. Και, ναι. Θέλω να σου πω ότι και ο εκάστοτε εκπρόσωπος είτε μια γκέι κοινότητα είτε μια διαφορετικά θρησκευτική. Ναι. Θα ξοδέψει. Απλά δεν πάβει να υπάρχουν και παραδόσεις και τα ήθη και τα έθνη και σου λέει εδώ. Αλλά άμα πληρώνει, χέσαι τώρα. Τι ναι, εντάξει, okay, κακά τα ψέματα. Τα λεφτά. Κακά τα ψέματα. Δυστυχώς. Δηλαδή, άμα έρθουν 50 γκέι και σου έρθουν 10 φυσιολογικοί να κλείσουν μια εκδήλωση,
και είναι να διαλέξεις και έχεις μαγαζί, θα πας στους γκέι να πούμε. Σίγουρα. Αν έρθουν, ξέρω εγώ, το χρήμα μετράει. 100 Ιακωβάδες, Ιεράχοβες ή 10 Ορθόδοξοι της κοινότητας να πούμε, και είναι να διαλέξεις στους Ιεράχοβες θα το δώσεις. Σίγουρα. Μάλιστα, το χρήμα μετράει, ναι. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, στον Άρη αυτά γενικά ναι, ναι, δεν ναι. έχουμε πολλές εξελίξεις. Δηλαδή ναι. θα αργήσουμε. Με τους παλιούς θα πούμε κάτι Γιάνκοβιτς, κάτι Μάνκοβιτς, κάτι δικούς μου εκεί που κοίτα, οι περισσότεροι δείχνουν. Τι δείχνουν. Καλή αντιμετώπιση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αν δεν πάρεις τηλέφωνο. Όπα. Ναι. Αν δεν πάρεις τηλέφωνο, ναι. να το πεις τι γίνεται Βλάντο, τι γίνεται Σπύρο, τι γίνεται οποιοδήποτε Στέλιο. Με τα παλιά. Ναι. Δηλαδή να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι σε έχεις τα υπόψη του. Mm. Κάποια στιγμή θα του γυρίσει βίδα και θα πει. Τον παίρνει ο Γουλιέλμο στο Στέλιο και του λέει τα παλιά, τι γίνεται. Ναι, το ρεπορτάζ του τι λέει. Όλους προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη. Ναι. Δεν δηλαδή είναι... έχει την ικανότητα να πήρε Γιάνκοβι σε γνωστό 100 δραχμές. Θες να πάρεις 50. Τα ήταν στον πάγο δεν για είναι να εύκολο, τα... ναι, δεν είναι εύκολο. Να σου πω και κάτι. Κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι διαφορετική. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, δεν πληρώθηκα στην ώρα μου. Μου προτείνει. Κουρεματάκι με. Ναι, ναι, να τα πάρω κτλ. Απλά μετά από ένα σημείο δεν ναι. είναι όλοι στο ίδιο καζάνι. Του χρόνου τέτοιο καιρό. Ναι. Αν ζούμε και είμαστε καλά, πρέπει πρώτο να είμαστε όλο ο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Τον Άρη, πού τον βλέπει δηλαδή, να σώνεται οικονομικά, αγωνιστικά. Όχι, νομίζω θα είναι μέσα στην οκτάδα. Ναι. Ναι. Απλά να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα θέλει και μια υπέρβαση οικονομική γιατί ναι. είναι πολύ στενό το budget που βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή για 300-350 χιλιάρικα. Οι Αριανοί θα πάρουν οι κουβαρντάδες διαρκείας. Νομίζω θα πάρουν διαρκείας. Στο ποδόσφαιρο παίρνουν, μαθαίνεις τίποτα. Στο ποδόσφαιρο ναι, δεν βλέπω, ξέρω. Δεν βλέπω να κουνιέται. Δεν ξέρω. Ναι. Λίγο νωρίς δεν είναι όμως. Είναι αρκετά νωρίς. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, δεν τα βγάλανε ακόμα. Δηλαδή μην βιάζεις να, ναι. να κρίνεις. Απλά ναι. νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα έχει μια καλύτερη ναι. συνολική εικόνα και για τα οικονομικά και για τα αγωνιστικά. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ναι, και για τα αγωνιστικά. Μόνο αυτό ο κ. Γουέλμς καλό θα είναι να κάνει εκείνη τη συνέντευξη τύπου που έχει πει. Ο ίδιος ξέρει πότε. Θα πας. Εννοείται θα πάω. Εντάξει. Για πες. Τώρα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Στον ΠΑΟΚ κάνανε κίνηση κλειδί, κρατήσαν τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη. Ο οποίος νομίζω θα κλείσει και την καριέρα του στον ΠΑΟΚ μετά τα δύο χρόνια που συμφώνησε. Ναι. Θέλω να κρατήσω τον Γκος, ναι. Ο οποίος νομίζω ήταν ο παίκτης κλειδί για την αλλαγή εικόνας. Ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη Κωστή ο οποίος περίμενε μία πρόταση η οποία θα του κάνει γκέλ. Mm. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 35 χρονών. Ναι. Έχει αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει αγωνιστεί σε άλλα προαθλήματα. Έχει γράψει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχει γράψει χιλιόμετρα αρκετά. Ξέρεις είναι και τι... θα σου προτείνουν και πώς θα ηχείς τα αυτιά σου. Mm. Επειδή κάναμε και μια συνέντευξη την προηγούμενη Τρίτη που φύγανε οι τέσσερις από τους πέντε Αμερικάνους του ΠΑΟΚ, φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα περιβάλλον καλό, ένα μπασκετικό περιβάλλον. Ωραία. Τώρα, κράτησε τον Μαργαρίτη, θα περιμένουν για Ghost Jones. Έχει καλή ελληνική βάση. Ναι. Δηλαδή έχει με συμβόλαιο τον Λίνο, τον Χρυσκόπουλο. Ο Μαργαρίτης υπέγραψε. Είναι ο Κόνιαρης, είναι ο Ζάρας. Ο Κατσίβελης έχει τη δυνατότητα μέχρι τις 36 αν θέλει να μείνει ελεύθερος. Ο Ιβάν δίνει κανένα φράγκο. Ο Ιβάν δίνει. Το θέμα είναι ο Ιβάν και ίσως ο Γιώργος να δώσουν το κάτι παραπάνω. Κάναμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που είναι χρόνια χθες το τηλέφωνο και το βάλαμε σαν ρεπορτάζ ναι, σήμερα ναι. με τον Άρη τον Καρακούση, ναι, ναι. ο οποίος είναι 35 χρόνια στον Άρη, ναι. στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ το όνομα. Ναι. Και προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί ο Παοκτής δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Και πού καταλήξατε. Καταλήξαμε ότι θέλει όραμα. Θέλει μια παρουσία ενός επενδυτή, ενός ονόματος που να πει σήμερα θα ασχοληθώ. Δηλαδή, αν βγει αύριο. Πελατειακά λειτουργεί δηλαδή ο Παοκτής. Δεν ξέρω αν είναι θέμα πελατειακής. Πελατάκι είναι. Τι. Γιατί είναι πελατάκι. Πελατάκι είναι. Άμα είναι να πούμε τι. Πας στο μπάσκετ, πας στο άθλημα. Γιατί γουστάρεις, τι ώρα μας. Σωστό θέλει. Και αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς το αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε φίλαθρος. Αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα μου είπε. Καταρχήν κάνα το γήπεδο ανατολικά. Ναι. Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό όμως. Ναι. Το γήπεδο πρέπει να γίνει στο Δεδροπόταμο. Πού το πάει εκεί στο Φίνικα. Δεν, Φίνικα είναι η Αιγύπτια Αριανή. Δεν υπάρχει πεπατημένη σε αυτή την. Δεν ξέρω, είναι περπατημένη και είναι απερπάτητη. Εγώ ξέρω, η Αιγύπτια στο Φίνικα είναι Αριανή. Πού το πα στο παλατάκι εκεί πέρα. Δηλαδή. Ο άλλος για να κάνει και. Ωραία, δηλαδή με την ίδια λογική να φύγει η τούμπα από την θέση της, τη φυσιολογική που είναι και να γίνει δυτικά. Βέβαια, αμπελόκηπη. Γιατί τώρα δεν έχει κόσμο η τούμπα. Γιατί τη βλέπεις να γεμίζει την τούμπα, άμα εντάξει, δεν έχει κόσμο. Ήταν η περίεργη χρονιά με τόσα κυκλισμένα. Άσε ρε τώρα η τούμπα τώρα γεμίζει. Τι γεμίζει η τούμπα. Άμα κλείσεις δηλαδή... τα διόδια από καβάλες και από Κατερίνη, σιγά μην γεμίζει η τούμπα. Στο εντός έντρας με τη Βασιλεία δεν θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Με τη Βασιλεία θα πάρει και πεθαμένη. Τι πάει να πει αυτό. Βασιλεία. Ναι, μιλάμε όμως για μια κατεξοχήν κρυάδα ήταν, περίοδο. Η τούμπα κρυάδα είναι, ας το πω εγώ. Μάλιστα. Και κρυάδα είναι και ότι στο συλλαλητήριο που έγινε
πριν δύο μέρες ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε. Ναι, ναι, θέμα. Εντάξει, αυτό το είναι. Το κατακρίνουν τώρα... πολύ. Ναι, για Άρη και Ηρακλή δεν μιλάω, είναι τα λιμά της πόλης. Ναι. Μια πόλη, μια ομάδα. Θεωρείς ούτε... δηλαδή ότι θα έπρεπε να πάρει. Όχι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Ναι. Απλά μου πουλάνε Μακεδονομακυλίκη. Και απήχαν απουσίαζαν. Σαν εταιρεία και σαν κόσμος απήχανε. Ναι. Που σημαίνει ότι τα έχουν βρει με το ΣΥΡΙΖΑ και ότι πολιτικοποιούν την όλη κατάσταση. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, σαν να πήρανε το μήνυμα απ' έξω απ' έξω, εντάξει. Εντάξει. Μέχρι εκεί. Ούτε ο Αραστέχνης, ούτε η ΚΑΕ, ναι, ούτε η ΠΑΕ, ούτε οι σύνδεσμοι. Κάτι από την Αμερική, κάτι από το Χιούστον, κάτι ξέρω εγώ, ξέμπαρκι, κάτι μεμονωμένοι. Εντάξει, ψηλό πράγματα να πούμε. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συνολική. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι με τον εθνικισμό ούτε με τον ναι, κομμουνισμό. Δεν λέω ότι θα έπρεπε. Δεν θα κάνω εγώ τον δάσκαλο. Όχι, υπάρχει μια απορία. Απλά το θέτω σαν απορία. Ναι. Και αν ανοίξουμε γραμμές αργότερα, όσοι είναι παοξίδες να μας πούνε πώς νιώθουν που σαν οργανισμός απήχανε χαρακτηριστικά από το κομμάτι Μακεδονία-Σκόπια. Αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων, στο καθαρά. Γιατί όταν ήταν, όταν κάνα συλλαλητήριο, βγήκε ο Τουρσονέδα, δεν τον είδα τον Τουρσονέδα για τη Μακεδονία. Κατάλαβε. Δεν τον είδα. Μια παρουσία μαζική, μια απουσία μαζική πάλι καταγράφεται. Όλα καταγράφονται. Όλα καταγράφονται. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να πάει ο Τουρσονέδα, αλλά δεν τον είδα. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε τον πασχετικό κομμάτι, νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο ρόστερ. Ναι. Το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο, ναι, έχει 5-6 παίκτες. Η επιλογή των Αμερικανών που θα στελεχώσουν το υπάρχον υλικό θα είναι πολύ σημαντική. Ναι. Θα πάνε 6 με 17 Ιουλίου ο Ηλίας Παπαθεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος στο Las Vegas. Mm. Είναι ίσως το πιο γνωστό. Στο καζίνο θα πάνε. Όχι, όχι. Ναι. Τουρνουά, ναι, παιχτών που θέλουν να διακριθούν, mm, στην Αμερική. Εκεί κάτι θα βρουν σαν λαβράκι. Ναι. Κόβει και λίγο το μάτι. Το μάτι του κόβει, αφού είναι εμπειρία, ναι, φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει την ισορροπία των ξένων που είχε ο ΠΑΟΚ από την περίοδο του Φλεβάρη μέχρι τον Ιούνιο για να είναι πιο ενισχυμένος. Ναι. Ο καφές από τη Βραζιλία θα έρθει. Καφές, καλό θα είναι λίγο να περιοριστεί η Κωστή, γιατί. Τι. Όταν πίνει καφέ στο στομάχι δεν αντέχει. Ναι, αλλά εγώ αν πλακωθεί στα λοναρίτη επειδή πονάει ο σβέρκος, ναι, σου, νιώθει μια υπνηλία λίγο. Δεν έχει τη σχέση. Ναι. Α, άλλο αυτό, εντάξει. Ναι, άμα δεν αντέχεις, ναι, για να κάνεις την εκπομπή. Εγώ άμα, ναι, δεν γυμναστώ, ναι, θα σου πω εγώ το μυστικό μου. Εμένα είναι σαν να με κάνεις ένεση όταν γυμνάζομαι. Ναι. Άμα κάτσω στα πιτς, δεν νιώθω καλά. Νιώθω βάρης, νιώθω άκεφος, τσακώνομαι, με φταίνε όλα. Είμαι κατήφης, δηλαδή είμαι βαρύς, πώς να σου το πω. Εγώ πάντως το Σάββατο που δεν είχα τι να κάνω, ήθελα να πάω για μπάνιο, είχα να πω και δεν μπορώ να κάθομαι ρε παιδί μου. Πήγα δύο φορές λιμάνι, Μέγαρο, λιμάνι, Μέγαρο. Μία το πρωί, μία το απόγευμα και μετά δεν μπορούσα να περπατήσω. Ναι. Πολλά χιλιόμετρα. Αν το πας από το ξύλινο, καλά είσαι. Δεν μπορώ από το ξύλινο. Άμα πας από το τσιμέντο, θα φας γόνατο, θα φας, ναι, μέση. Ναι. Το τσιμέντο πήγα. Έχει πολύ κόσμο. Ο κόσμος αξιοποιεί πολύ την παραλία γιατί δεν θέλει και πολλά έξοδα. Δηλαδή θα πάρεις ένα καφέ. Του μαλλί της γριάς, ποδήλατο. Του μαλλί της γριάς, καλαμπόκι. Δηλαδή ναι, ψήνω είναι ένας άλλος κόσμος η παραλία. Έτσι. Αν θα μπορούσα λίγο να το βελτιώσω ακόμα περισσότερο, θα εγώ ήταν ακόμα πάω, ταΐζω και τη χελώνα μου εκεί κάτω. Τώρα που είναι η χελώνα. Έχει μια καφετέρια εκεί που έχει κάτι χελώνες. Ναι, ναι, έχει διάφορα, ναι, θεματικά πάρκα η αλήθεια. Πάω και βρίσκω τη χελώνα μου εκεί πέρα και συζητάμε. Την έχει αφήσει εκεί. Η γυναίκα μου την πήγε, εγώ δεν ήθελα να την πάω, αλλά επειδή βρωμούσε λέει η χελώνα. Εντάξει. Την πήγε εκεί και στεναχωρέθηκα εγώ και πηγαίνω και τη βλέπω τη χελώνα. Μάλιστα. Κάνουμε κουβέντα, τα λέμε, ξέρω εγώ. Και τη διακρίνω ανάμεσα στη χελώνα. Είσαι πάντως φιλόζος, είσαι ευαισθητοποιημένος. Ναι, είμαι φιλόζος και μιας και μιλάμε για ζωάκια, εκεί που πήγα και κάνω φυσιοθεραπεία στο Γιακουμίδη, είναι μια κοπέλα, ξεχνάω το όνομά της. Κοίταξε, κόλλησα τώρα. Τι κάνω, για κάποιο αδέσποτο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα λευκό μικρόσωμο σκυλάκι 7 κιλά και 11 ημινών, αρσενικό στηρωμένο, εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο, το οποίο έχει κακοποιηθεί σε σημείο να του σπάσουν το πόδι. Χειρουργήθηκε και είναι πολύ καλά. Είναι πολύ φοβισμένο μετά τον ξυλοδαρμό του. Επίσης, έχουμε σκυλάκι 6 ημινών, το οποίο χτυπήθηκε από αμάξι και χειρουργήθηκε και ασπασμένο πόδι. Αρσενικό τριχωτό. Λοιπόν. Γιατί το κάνει κοινοποίηση στα social media. Κάτσε ρε, τι social media, το ίδιο είναι. Με μαύρες λίγες καφέ και άσπρες λεπτομέρειες στο τρίχωμά του, εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο. Θα γίνει περίπου 16 με 17 κιλά. Πολύ φιλικό με παιδάκια και άλλα ζώα. Μάλιστα. Τώρα, όποιος θέλει να πάρει ένα από τα δύο σκυλάκια, να πούμε,
Και αύριο θα το πω εγώ. Ωραία. Να το, μου δώσει τηλέφωνο, να το δώσω. Ξεχνάω το όνομά τη κόρη. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα που θέλω να και θα συνεχίσουμε. Και το διάλειμμα τώρα. Μα κάνει και διάλειμμα, βέβαια. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος μεγάλος διαγωνισμός από το goldmall.gr του Ομίλου Μετρομίντια. Κέρδισε με ένα απλό κλικ δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές για δύο άτομα με μαγευτικό επτάήμερο σε δαλματικές ακτές Σλοβενία και Αυστρία. Με την υπογραφή του ταξιδιωτικού οργανισμού Zef Travel. Η κλήρωση την 5η 27 Ιουνίου. Λάβε μέρος τώρα δωρεάν στο www.goldmall.gr για ένα ονειρεμένο ταξίδι. Goldmall.gr. Πάντα κοντά σου με πλούσια δώρα και μεγάλες προσφορές. Σάββατο 13 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός 2018. Τρέχουμε 21 χιλιόμετρα στους κεντρικούς δρόμους της φθινοπορεινής Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι της χώρας. Πρωτέρια 7ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και παράλληλα ο Δρόμος Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5 χιλιόμετρων. Happenings, χορός, χρώμα, μουσική. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 19 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. Σάββατο 13 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λέω να ανοίξουμε καμιά γραμμή, μιας και είμαστε χαλαροί σήμερα. Δεν εντρικάρουμε, δεν μαλώνουμε, δεν πλακωνόμαστε. Ναι, ναι. Μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για μουντιάλ. Μιλάμε για τη Μακεδονία, μιλάμε για την απουσία του ΠΑΟΚ από το συλλαλητήριο που έγινε ναι. τελευταία. Να πούμε Κωστή... και πώς νιώθει ο ΠΑΟΚ ξύς. Ο Μακεδόνας που νιώθει ότι τον προδίδωνε ο Τσίπρας, αλλά από την άλλη μεριά με τον Τσίπρα να είναι φίλος με τον Ιβάν, αν συγκρούεται αυτή κοινωνιολογικά, ας πούμε, αυτή η ιστορία μεταξύ του ψυχισμού του ΠΑΟΚ. 2-31-0-90-90-90. Πώς βλέπουν οι Ολυμπιακοί, ο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ότι κάτσαν πίσω, να μας πούνε οι Ολυμπιακοί αν θεωρούν. Το ότι βγάλανε ανακοίνωση για τη Μακεδονία από τη στιγμή που μας λένε Βούλγαροι, αν είναι ψευτοανακοίνωση ή αν είναι πολιτική ανακοίνωσή τους, γιατί για μένα είναι πολιτικό το θέμα. Πάνε κόντρα στον Τσίπρα κάνοντας πλάτες στον, πώς το λένε τον άλλον, τον κύριο Μητσοτάκη να πούμε κτλ. Αλλά ουσιαστικά αυτή η νοχελικότητα του παοξίδικου, της παοξίδικης οικογένειας απέναντι στο μακεδονικό θέμα. Παναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εθνικιστής. Ούτε κομμουνιστής είμαι, απλά καταγράφω απλά το γεγονός. Απλά δεν μπορείς να μην εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι το οικονομικό καίει περισσότερο από το οποιοδήποτε όνομα. Αλυτρωτικοί χαρακτήρες, αλυτρωτικά δεν πιστεύω ότι κινδυνεύω. Οπότε ας πάμε σε ένα φίλο που περιμένει, γιατί δεν βλέπω άλλους. Ναι, γιατί το μπάσκετ βλέπεις ότι. Ναι, συγκεκριμένης επίδρασης. Επίδρασης, ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, Παγκός. Ακούμε, φίλε, ναι. Ακούστε λίγο. Αλέξανδρος από Κόρα, γιατρός ο κύριος. Ναι. Γιατρός βελονιστής. Ούστε. Βελονιστής. Ποιος είναι βελονιστής. Όχι, δημοσιογράφος είμαι, δεν είμαι γιατρός. Είναι μπασκετικός δημοσιογράφος. Μπασκετικός είμαι, μπασκετικός. Μπασκετικός. Βελονιστή θες εσύ, ναι. Λοιπόν, για τον Βάρνερ, τον είχατε προλάβει τον Βάρνερ, τον πρώτο μαύρο που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Τον Μπιλ Βάρνερ, ναι, θυμόμαστε. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Εγώ 38-39. Είναι ο Μορφοκούνελος, 38 χρονών. Περίμενε 49. Να σου πω ότι από τότε που στήριξε τα παιδιά στο Όλτο του Σάβιτ, ήρθε να πάρει στο μπάσκετ. Μας κλέψανε ένα πρωτάθλημα, θυμάσαι. Θυμάμαι, ναι. Εσάς όλους σας κλέβουν. Είσαι ΠΑΟΞής. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι οπαδός. Α, δημοσιογράφος, μάλιστα. Δεν ανοίγεις καμιά ομάδα, έτσι να γουστάρετε. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει ομάδα, φίλε. Όντως δημοσιογράφος, ο Καϊμάς είναι παναθηναϊκός ο Ζινέλης. Εντάξει. Άλλος ο Κοντός είναι Ολυμπιακός. Ο κύριος Μήνος είναι ΠΑΟΞής. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Εγώ νομίζω ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι αμερόληπτος
Όσο να μπορεί. Δημοσιογράφος, παδός ομάδος για να έχει δουλειά. Καθόλου αμαρτωλός, απλά φίλαθος, μια ομάδα δεν γουστάρει περισσότερο. Δεν γουστάρουμε. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη θέση. Δεν υπάρχει, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν παίρνω θέση ή δεν θα εκφράσω άποψη. Καταρχήν κλείσε αυτό που ακούς ρε ταγάρι. Βλέπω το πάω Ολυμπιακό σε ένα. Κλείς το. Επειδή είμαι λες και ζω τώρα. Τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Τα ζώα δεν έχουν αυτοκαταστροφή. Ο άνθρωπος είναι στο καταστροφή. Ναι, ναρκωτικά δεν μπορεί να πάρουν τα ζώα ούτε στο τρολοκομείο να πάνε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κλείσε. Παίρνει ναρκωτικά. Δεν είπα ότι παίρνεις εσύ ναρκωτικά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Είναι σχιζοφρενής, δεν έχει πάρει ναρκωτικά, να ξέρεις. Είναι ακροατής. Όλοι λίγο πολύ σχιζοφρενείς μας. Μια τρέλα, την έχουμε η αλήθεια. Να στείλω χαιρετίσματα σε Θοδωρή και Δημήτρη που μας ακούνε. Ποιος είναι ο Θοδωρής, ποιος είναι ο Δημήτρης. Δύο φιλαράκια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου λίγο ρε φίλε, πώς γίνεται ο Καρυπίδης να μην έχει λεφτά και να ανανεώνει Σόουζα, Πλατέλα και να μου έχει κάνει 500. Δεν υπέγραψε ο Σόουζα. Έχει υπογράψει. Ποιος το είπε. Τι ποιος το είπε, παντού ακούγεται. Πώς. Παντού γράφεται λέω. Λοιπόν θα υπογράψει. Έχει υπογράψει ήδη. Έχει υπογράψει. Έτσι λες εσύ. Ναι. Έτσι είναι όλος ο κόσμος. Ναι. Πλατέλας υπέγραψε. Και αυτός κοντά είναι. Ρε υπέγραψε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία. Ο Σόουζα υπέγραψε. Όχι ακόμα. Ωραία. Από την Μπαρτσελόνα Β' ήρθαν παίκτες. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία. Από τον Ολυμπιακό παίκτες ήρθανε. Όχι ακόμα. Από πού και στον Ολυμπιακό παίκτες. Από άλλη ομάδα ήρθαν παίκτες. Όχι από ακόμα. Από τον Ολυμπιακό γιατί να έρθουν. Γιατί να μην έρθουν. Τι είμαι εγώ παράρτημα είμαι. Δεν είσαι με το Σκόρδα που παρακολούσε το 13 να σωθείς. Καλά δεν ήτανε. Επί Καγκάκη και Κόκαλη άλλοι πέρανε παίκτη από τον Ολυμπιακό. Ποιος είπε όχι. Είπε κανείς όχι. Α, ναι. Εγώ είχα πάρει δύο παίκτες το 2013, τους οποίους είχα δώσει όλο το συμβόλαιο στο Μαρινάκι και τους πήρα. Αυτό δεν είναι δανεική. Δανεική είναι να μην δώσεις τίποτα και να πάρεις. Ρε παιδάκι μου, ήρθε παίκτη στην ομάδα σου. Ήρθε. Ποιος. Δεν σ' ακούω φίλε. Όχι, έχω ανανεώσει μέχρι στιγμής. Ποιος ανανέωσε. Τώρα δεν είπαμε. Ποιος. Είπα άνθρωπος. Κάτσε να μάθουμε. Ποιος. Σόουζα Δελιζής. Υπέγραψε ο Σόουζα. Θα υπογράψει αύριο μεθαύριο. Δεν υπέγραψε. Ο Δελιζής υπέγραψε. Δελιζής πρέπει να έχει συμβόλαιο ακόμα από πέρα. Άρα δεν υπέγραψε. Πλατέλας υπέγραψε. Βρε θέμα χρόνου είναι. Άντε πάλι. Βρε δεν λέω εγώ. Εγώ λέω μπορεί να έρθει ο Ρονάλντο 20 χρονών. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπέγραψε κανένας. Εντάξει ο άνθρωπος εννοεί από τη στιγμή που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι λες συνεχώς ότι ο Καρυπίδης είναι άφραγκος και με τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο δεκαήμερο με την κορυφαία να είναι ο Πάκο Ερέρα. Ο Πάκο Ερέρα ρε φίλε έξω από τα χέπα μετά από εγχείρηση προστάτη θα δει 40 Πάκο Ερέρα. Ποιος Πάκο Ερέρα. Δεν το βλέπεις σαν άρρωστος είναι. Ο άνθρωπος είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τι είναι λέει. Πρωταθλητής Ευρώπης. Σε τι. Με τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ. Ναι. Είναι προπονητής στη Λίβερπουλ. Ή βοηθός. Βοηθός. Και εγώ μου βοηθός μάγειρα. Απάντησε μου λίγο. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Θα ήταν βοηθός. Όχι βοηθός στη Λίβερπουλ. Θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να ανεβάσει τη Σέλτα από τη Β' Ισπανία στην Άλφα. Ο Λουτσέσκου άμα δεν καθαρίσει ο Σαββίδης δεν παίρνει τίποτα. Παρακάτω λέγε. Αυτό θέλω να σου πω. Και εγώ αυτό σου λέω για σένα. Ό,τι λέω για τον άλλο λέω και για σένα. Παρακάτω, λέγε. Ναι. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι ο Πάκο Ερέρα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την Ελλάδα του 2018 και ότι ο Καρυπίδης... Φρε 28% οξυγόνο στα πνευμόνια του. Τι καλή κίνηση ήταν. Δεν είναι καλή κίνηση ο Πάκο Ερέρα που ανέβασε τη Σέλτα από τη Β' στην Άλφα στην Ισπανία. Τον είδες ρε πως περπατούσε, πως μιλούσε. Δεν τι σημασία έχει πως μιλάει και πως περπατάει. Πως δεν έχει σημασία ρε φίλε. Αυτό θα παίξει, αυτό προπονεί. Προπονητής είναι. Τα ίδια λέγατε και για τον Κούπερ και ο Κούπερ πήγε την ανήπα και την Αίγυπτο στο Μουντιάλ. Και τι πήγε την Αίγυπτο στο Μουντιάλ. Έφαγε 4 γκολ σήμερα, 3 πόσα έφαγε και γύρισε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτο είναι το μαστικό σε ο Φαράω τώρα. Έχει να τα βάλει, έχει να τα βάλει. Και η Ελλάδα πήγε στο Μουντιάλ, τι πάει να πει αυτό. Ο Κούπερ όμως πήγε με την Αίγυπτο. Ρε φίλε, ας τον Κούπερ τώρα και την Αίγυπτο. Εσύ σαν Αριανός, είσαι αισιόδοξος δηλαδή.
Φαίνεται ο άνθρωπο ότι είναι αισιόδοξο. Κάτσε να μάθει. Φαίνεται. Ναι, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε ο Μπουγάτση την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ότι εννοείται ότι ο Άρη δεν είναι ο Άρη που ήταν το 2010. Ναι, το είπε ο Μπουγάτση αυτό, ε. Αφού το είπε ο Μπουγάτση, τι να κάνουμε. Όχι, εγώ έχω δικιά μου άποψη και συμφώνησε μαζί με τον Μπουγάτση. Άμα το πει ο Φουρτούνα, άμα το πει ο Μπουνάτσα, όποιο και να το πει. Εσύ ρα τον Μπουνάτσα, εσύ τι λε. Εγώ λέω του χρόνου. Με το Παναθηναϊκό ανύπαρκτο και διαλυμένο, ναι. Με μείον 6, με ναι. Μείον 6, έτσι. Ναι. Και όλη την ελληνική. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο Αστέρας και ο Ατρόμητος. Θα παλέψουμε αυτή για την πεντάδο. Ναι. Ναι. Εσύ όμως λες ότι ο Άστα δείτε κάτω τρίτος. Εγώ λέω ότι άμα σωθείς κατηγορία, να πάρεις ναι. Τα μάτια και να κάνεις θρίαμβο Μαρτίου Κωνσταντινούπολεως, ταβέρνα Ουρανός και ξανά τούμπανι το ίδιο. Για χαρά, φίλε. Έτσι λέω εγώ. Επόμενη γραμμή. Εσύ λέγε θα βγεις τέταρτος. Πώς? Πάμε παρακάτω. Αν δεν παίρνετε τα ψυχοφάρμακά σας, δεν μπορώ να σας τα δίνω εγώ την ίδια ώρα. Έτσι δεν είναι, Παρθενάκη? Σωστά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Τι γίνεται αυτό που παίρνουν κάτι άτομα, κάτι χράτς, κάτι χρούτς, τι γίνεται? Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις την άποψή σου εντάγει, γιατί δεν είδα το μάτς με την Αίγυπτο. Δεν το είδα το μάτς με την Αίγυπτο. Στιγμιότυπα είδα. Α, εντάξει. Κάτσω εδώ την Αίγυπτο. Ήρθε ένας φίλος μου, ο Σεραφείμ, από την Αθήνα, που μένει στα Μελίσια και τα είπαμε και τα ήπιαμε. Καφέδες δηλαδή ήπιαμε. Πήγαμε στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί στο Ολύμπιον, κοπανίσαμε και κάτι ξηρούς καρπούς και τα είπαμε. Σιγά μην κάτσω εδώ την Αίγυπτο. Πάντως η Ρωσία ήταν πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Εμένα με έκανε εντύπωση, εγώ ήταν ένα δεκάλεπτο στην αρχή, ναι. Δεν μπορούσε η Αίγυπτος να πάρει αναπνοή. Μετά ναι. Μου είπαν ότι λίγο ανέβηκε η Αίγυπτος. Εντάξει, ήταν... Σαν πελάτης, φίλε, σήμερα λειτουργήσα σαν πελάτης. Και επειδή είχα δύσκολη μέρα, για τρεις ιστορίες κόλπα, βρέθηκα με ένα φίλο μου και την έχεσα και την Αίγυπτο και την. Έκανε ψυχοθεραπεία με λίγα λόγια. Και τη Ρωσία. Λέγε, ναι. Εγώ δεν ξέρω άμα καταλάβεις ποιος είμαι. Γιατί τα λέμε που και που. Για τον Άρη. Μου είχες πει ότι αυτοί που κάνανε πρόταση δεν σου φάνηκε τόσο καλή, ας πούμε, σε πειράξαν οι δόσεις και αυτά, έτσι δεν είναι? Ρε φίλε, είναι δυνατό τώρα, για τον Άρη μιλάμε, δεν μιλάμε για το θρίαμβο Ανοπόλεως. Τι είναι αυτό τώρα, 500.000 το χρόνο για 5 χρόνια. Αλλά τώρα μας ανεβάζεις. Πώς? Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί ώρες θα μας υποβιβάζεις. Για τον Άρη μιλάμε, ρε φίλε, δεν μιλάμε τώρα για το Παρθένη, ούτε για τον Ηρακλή μιλάμε, ούτε για τον Παρθένη μιλάμε. Για τον Άρη που λέμε ότι μπορεί να γίνει. Άσε που σε κολλάω τώρα εγώ, ότι είσαι για τις φάπες, δηλαδή να πέσει κατηγορία, γιατί δεν εμπιστεύομαι την περιουραίως ατμόσφαιρα. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Αλλά όταν λες θέλω να πάρω τον Άρη, τι σημαίνει Άρης? Ότι έχεις 10.000 κόσμο, 12.000 κόσμο στη Β' Εθνική. Πρέχεις λίμα, βγαίνεις δεύτερος πίσω από τον Όφη, αλλά μπορεί να μαζεύεις 15.000 κόσμο στη Β' Εθνική. Πάει να πει ότι είσαι καλός πελάτης. Εγώ ξέρω τι θέλω να σου πω. Ακούω και τους άλλους τους συναργιανούς, τους φίλους, που λένε, ας πούμε, πήραμε Ισπανό προπονητή. Εγώ να τους θυμίσω ότι οι τρεις Ισπανοί προπονητές που έχουν έρθει στον Άρη γελούσε ο κόσμος. Άμα θυμάσαι, ήρθε άλλος με τον Γλυφιτζούρη, είχε έρθει ο άλλος, να πούμε, με το... Ήρθε ο Ερνάντεθ, ο οποίος... Δεν με ενοχλεί ο άνθρωπος, κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό το άνθρωπο που είδα... Εγώ δεν τίποτα, περιμένω να δω. Ναι. Εγώ στο φυσιοθεραπευτήριο που πήγα σήμερα, ήρθανε τρεις σαν τον Ερέρα. Ο ένας είχε δισκοκύλιο, ο άλλος πόνωσε η μέση του. Εγώ είχα τον νόμο μου. Δηλαδή, ήμασταν σαν τους γέρους, να πούμε, και περιμένουμε τον Γιακουμίδη να μας σώσει, να πούμε. Εντάξει, συγγνώμη. Δηλαδή, κρίνεις πάρα πολύ. Εγώ τώρα έναν παίκτης, άνθρωπο από την εμφάνισή του. Βέβαια τον κρίνω από την εμφάνισή του. Δηλαδή, ένα καθηγητή στο σχολείο έρχεται καμπούρης, φουκαράς. Είχε κάνει ράνι. Και μπαίνει ένας παιδαράς. Και μισό λεπτό να εμπνεύσει τους μαθητές. Ναι. Οποιοδήποτε. Έχεις ένα διευθυντή. Βλέπεις ένα διευθυντή. Ένα λες της κοινωνίας με κυτρινισμένα χέρια. Μιξιάρι, χλεμπονιάρι. Ο αλέφαντος είναι ζωντανός. Άλλος, αλλά δεν στρίχεσαι σε καμία ομάδα όμως. Ποιος? Ο αλέφαντος. Όλο ο αλέφαντος αδείξε τον εαυτό του. Δεκαετία 80 να πούμε στη θύρα 3 να έχει μείον και να είναι με το κοντομάνικο και ο Τουρκέ. Αδείξε τον εαυτό του ο αλέφαντος. Εντάξει. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ περιμένω να δω. Απλά λέω τους φίλους τους συναργιανούς ότι να περιμένουμε, γιατί οι τρεις Ισπανοί που ήρθανε ήταν πολύ λίγοι για τον Άρη. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι? Κοίταξε, οι Αριανοί που ήταν γάμα εθνική, β' εθνική, έτσι, όταν ήταν γάμα εθνική, β' εθνική, βλέπουν τον Άρη στην α' εθνική, βλέπουν ότι το ποδόσφαιρο δεν τρέχει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν έχει τις ομαδάρες, σου λέει γιατί όχι και εμείς.
Αυτό έχουν δίκιο. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, το να κοιτάσει ότι οι άλλοι είναι χάλια και εσύ, ας πούμε, πας, ας πούμε, δεν μπορεί να κλείσει το Δελιζήσι και τον άλλο τον Σόουζα και τον Πλατέλα, εκεί. Ή δεν μπορεί να πληρώσει 30 χιλιάρικα προκαταβολή να πάρει τον Ασλίδη τον Κολάρα. Δηλαδή, Κολάρα. Εκεί δεν θέλω να καταλήξω. Εκεί καταλήγω κι εγώ. Και έχει τον Πάπα να τον κάνει ο άλλο, πώς το λένε, τον παρουσιάζει σαν τον παράγοντα με εκεί τα μούτρα, να πούμε. Δεν μου λες, μήπως πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κοίταξε, μήπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά το θέμα. Κοίταξε, όταν δεν υπάρχει κάποιος να αγοράσει τον Άρη, δηλαδή έρχεται ένας να αγοράσει τον Άρη και δεν τον δίνει ο Καρυπίδης και είναι ο άλλος κολοσσός, τότε θα του κάνουμε πόλεμο. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή βλέπω τώρα ότι ο Τόμ Πάπας με τα μάρμαρα δίνει 500.000 το χρόνο επί 5 χρόνια, δόσεις Κοτσόβολου, πλυντήρια. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως. Κάπως έτσι είναι. Δεν είναι έτσι, όχι φιλαράκι. Και να σου πω το γιατί δεν έτσι. Για αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι ο Άρης έχει ένα άνοιγμα παύλα χρέος γύρω στα 1.300 με 1.5 εκατομμύριο. Έτσι. Τρίχες άνοιγμα είναι αυτό. Εντάξει, είναι τρίχες άνοιγμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα που ήταν στη Β' Εθνική και την πρώτη φορά με Λιολίδη Λουμπούτη. Όχι. Και τη δεύτερη φορά. Και για να το τελειώσουμε το θέμα. Με Νάτο Γκαρσία και Πάολο Κώστα. Όταν με το Μυροφορίδη λες μπράβο. Πέχτες. Μπράβο το Μυροφορίδη και μπράβο το Μυροφορίδη. Αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή που νοσεί. Δεν έχει δύο παίχτες να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός να πει έλα εδώ Καρυπίδη, πάρε 400 χιλιάρικα και 500 και 600 και δώσ' τον μου. Έτσι. Και έχει Όφη και μπορεί να έχει Καλυθέα και έχει Εργοτέλης. Και εσύ δεν έχεις. Όμως, έχεις τον Πασά Εκστρέμ. Ναι. Αλλά περίμενε λίγο. Γιατί λες ας πούμε Κοτσόβολος. Αυτή τη στιγμή με τα τρέχοντα χρέη συν ένα τεσσάρι πεντάρι για να πάρει παίχτες, εφόσον θέλει να είναι ανταγωνιστική ομάδα, είναι 6,5 εκατομμύρια. Άμα θέλει να πάρει το Ρίσιο, που αυτή τη στιγμή ανήκει στο ΙΚΑ και είχε βάλει την τελευταία δημοπρασία 500 χιλιάρικα. Δύσκολα. Συν κάποια λεφτά στον Αλφα Σίγμα. Δύσκολα. Ναι, πάει στα 7,5 εκατομμύρια. Αλλά απαγορεύεται ο Άρης. Απαγορεύεται ο Άρης της ΓΑΜΑ Β' Εθνικής που πάει στην Α, να μην έχει 4 παίκτες να ενδιαφερθεί ο Ατρόμητος, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, η Μπριζ για τους παίκτες του Άρη. Είναι απαράδεκτο αυτό. Αυτό σου λέω. Τα λέμε, φιλιά. Άντε, bye. Και καλή πυγμαχία, Κολόφαρδε. Εγώ πιάστηκε η μέση μου, να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο αθλητισμός είναι μεγάλη. Πάντα με έχω κάκωση αυχένος. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή. Μεγάλη διακοπή. Έλα, βίλε. Σίγουρα σήμερα είσαι τέλειος. Τέλειος. Ναι. Τέλειος. Τέλειος. Ο τέλειος. Χανιώτης μου. Είμαι πολύ τέλειος, ναι. Ο Χανιώτης είμαι. Α, βέβαια, επειδή έπαθες εγκεφαλικό με βλέπεις τέλειο. Ναι, άμα δεν είχες πάθει εγκεφαλικό, δεν με βλέπεις τέλειο. Αυτό λέει. Μπορώ να σου πω τώρα, είμαι έξυπνος όμως δεν μπορώ να μιλήσω. Καταλάβες και εγώ με τα Χάρβαρντ. Είσαι, σοβαρά μιλάω. Η κόρη σου θα φύγει, σοβαρά μιλάω. Πού όχι τώρα, που θα τελειώσει, που θα φύγει. Καταλάβες, είσαι πολύ. Πού θα φύγει, πού θα πάει, ξέρεις τίποτα. Λέω ρε, που θα μεγάλει, να φύγει, να σπουδάσει, όχι εδώ πέρα, όχι η Ελλάδα. Άλλο κοριτσάκι μου, μακάρι να βρει το δρόμο της, ναι. Όπως όλα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια του κόσμου. Να φύγει από το βρωμότοπο εδώ πέρα να βρει μια χαρά, βέβαια. Σήμερα είσαι, Κυριακή, μ' ακούς. Ναι. Κυριακή ήσουν χάλια. Ακριβώς που ήταν ο... Κυριακή κατάλαβες, και ναι. Νύχτα. Ήσουν χάλια, που είναι ακριβώς ο... που είναι ένας τρελός ο... Που είναι ο ένας τρελός πειράς, είναι μόνο. Πώς το λένε ο... Άστορα, πολύ είναι τρελή, μην το ψάχνεις. Ο Τάκη ένας είναι μπαλάκα, το Τάκης. Ο Κουτσαλάς, πώς το λένε. Ναι, πάρτι, βάλε Τετάρτη. Ρετάρι τα μάξι, πάμε, έλα. Μαλάκα, καταλαβες, δεν καταλαβες. Εγώ κατάλαβα, λέγε εσύ, κατάλαβα. Είσαι δημοσιογράφος. Ο μικρός που είδες τώρα δεν ξέρει. Αφού είναι τώρα, καταλάβεις. Ναι, δεν είμαι εσύ το λες αυτό, ναι. Βέβαια ξέρω. Δεν είμαι, εγώ δεν είμαι εδώ στην Ελλάδα. Σου λέω δύο χρόνια. Ναι, στα Χανιά είσαι, δεν είσαι στην Ελλάδα, σωστά. Ωραία τα Χανιά. Είναι ανεξάρτητο κράτος η Κρήτη, αυτό λες. Δεν το υιοθετώ. Εγώ, ωραία. Το λες, είναι μία εκτός Ελλάδος. Στα Χανιά λες είμαι. Ναι, δεν μου αρέσει η Έκκληση. Είναι ωραία οι Έλληνες. Για πες βρε Κωστή. Για πες μου. Τι γίνεται, άμα πας και εγώ κανένα εγκεφαλικό, αλλιώς θα τα λέω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Όχι, για πες μου, θέλω αλήθεια. Οι Έλληνες λέω, ναι. Παλιά εντάξει, τώρα είναι ωραίοι, ναι. Είναι Ευρωπαίοι, για παίζουν. Οι Έλληνες? Ναι. Όχι, αφού είμαστε στα Βαλκάνια δεν είναι, οι Βαλκάνοι είναι. Όχι, άλλο σου λέω. Άντε πάλι.
Είναι δημοκράτες, λέω, είναι δημοκράτες. Ναι, δημοκράτες ήταν, βγάλανε πρόεδρο δημοκρατίας. Οι Έλληνες είναι δημοκράτες. Είναι, ναι, είναι, είναι, είναι. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάς. Δεν εκλέξαν πρωθυπουργό. Δεν ξέρεις στην Ευρώπη τι είναι οι δημοκράτες. Γι' αυτό οι Έλληνες δεν ξέρουν, κατάλαβες. Ναι. Χαπάκι παίρνει το βράδυ, χαπάκι, χαπάκι. Τώρα, άλλο σου λέω. Πάμε παρακάτω, άλλο, ναι. Τίποτα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι, εγώ δεν Πειραιάς, κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ, σου λέω πάλι, που ήταν τελικός κύπελο, ήταν Μπαρτσελόνα. Εγώ δεν Πειραιάς, κατάλαβες. Δεν θυμάμαι ποτέ μία εδώ πέρα στην Ελλάδα ωραίο ποδόσφαιρο. Ευτυχισμένος είπα θέλω ένα εγκεφαλικό, ε. Καλό είναι αυτό. Ναι. Ήμουνα, ρε, που Ιταλία δεν ήμουνα. Ίσως, πού να ξέρω εγώ, κόμμενα σε Ιταλία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια η Ιταλία ήμουνα, ναι. Πώς το λένε, βόρεια. Βόρεια. Ε, ξέρω. Ναι. Βέβαια, βόρειο, το εγκεφαλικό στην Ιταλία το έπαθες. Πανταχού παρών είστε πάντως. Όχι. Πού το έπαθες το εγκεφαλικό, πού. Το ήμουν τριά, ήμουν στο... στις Καλύβες. Στις Καλύβες το έπαθες. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Δεν σου είπα με το κόκαλε, εγώ είπα να φύγει με το... Ήμουνα, πώς το λένε. Ήμουνα στο... Στο Πειραιά, μωρέ. Ήμουνα πολύ, ήμουνα χάι, καταλαβες. Και μετά... Με το κόκαλο εγώ τσακώθηκα. Του είπα να φύγει, ναι, ο, ναι, Τάκης αυτός. Ναι. Κατάλαβε. Και μου είπε όχι, ναι, ναι, και εγώ έφυγα. Αυτό έφυγες ήταν όλα. Εντάξει, τέλειωσε. Τα είπαμε. Για χαρά. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Για χαρά. Εγώ έχω ένα φίλο του πατέρα μου που έπαθε έξι εγκεφαλικά, αλλά τέτοια δεν είναι. Για αργότητα την είχε. Έλα, φίλε, ναι. Μαγουδέ. Άντε πάλι τα ίδια. Φύγε από εδώ, ρε. Επόμενη γραμμή. Σερσέρι, δεν πήρε το χάπι σου βραδιάτικα. Ω, τι γίνεται αυτή η εκπομπή, δηλαδή είναι παρανοϊκόν. Είναι ανισόρροπον. Τρελομαγνήτη έβαλα πάλι. Πάλι το τρελομαγνήτη έβαλα. Ψυχιατρίο. Καλά δεν τους δίνουν στα ψυχιατρία, δεν τους δίνουν φάρμακα. Γενώσιμα τους δίνουν. Ήταν μια διαφήμιση εδώ στην ΕΡΤ, ναι, που διαφήμισε τα γενώσιμα φάρμακα. Ήταν μια γκόμενα με έναν τύπο, ναι, και έλεγε το γενώσιμο είναι το ίδιο φάρμακο με το κανονικό. Θα τους δίνουν γενώσιμα, φαίνεται. Με το διεγερτικό εννοείς. Όχι διεγερτικό. Ό,τι γενώσιμο, δηλαδή ό,τι φάρμακο πάρεις και το γενώσιμο, το ίδιο είναι. Λέει. Μάλιστα. Αυτά τα κάνουν στις τριτοκοσμικές χώρες που δεν έχουν. Ναι, ναι, είναι πιο πολύ δοκιμαστικά, όχι, εντάξει. Είναι δοκιμαστικά, αλλά πειραματόζωα είναι. Κατάλαβες. Η Ερτένα βέβαια το διαφημίζει, γιατί φτωχαδάκια είμαστε, σου λέει, γενώσιμα θα πάρετε. Θες και καλά φάρμακα να πάρεις. Φαίνεται αυτή είναι τα γενώσιμα, φαίνεται. Φαίνεται δεν πιάσανε, έχουν λήξει. Καλημέρα. Κώστα. Έλα, φίλε. Πες στους Αργανούς για τον Ούγκο Σόζα να περιμένουν λίγο. Ναι. Γιατί το πολύ φοβάμαι ότι θα μας το φέρει ο Τίγρης για αντικαταστάτη του Βράνιες στην ΑΕΚ. Του Βράνιες. Μπορεί να μας το φέρει για αντικαταστάτη. Ξοδεύτηκε ο Τίγρης, πες το να. Εμείς δεν φοβόμαστε όμως το τσιμέντο, ίσα ίσα το αγαπάμε να το βλέπουμε να πέφτει στις κερκίδες. Πρώτα να γίνει το γήπεδο, Κώστα, και θα κάνουμε και κριτική για τα αγωνιστικά. Δεν βλέπω να κάνετε καμία κριτική. Είναι δευτερεύον. Φλωρούμπες είστε, ναι. Άλλο πράγμα έχουμε μπροστά στο... σαν εικόνα, μόνο το γήπεδο. Και το λέγαμε και πριν πάρουμε το προτάσμα ότι πρώτο πράγμα για την ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Δευτερεύω, κατακτήσαμε το δεύτερο στόχο απλά, ναι, μέχρι τη στιγμή. Δηλαδή ο Τίγρης δηλαδή και να πουλήσει τους πάντες δεν σας νοιάζει εσάς. Είναι ράπι, είναι Τίγρης με τα όλα του, πάει και τελείωσε. Δηλαδή βρίσκει το φαγητό στη τζούγκλα, το βρίσκει τζάμπα αυτούς. Ναι, κοίταξε, μια του γύφτου, δυο του γύφτου, τρεις, ναι, και η κακή του μοίρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Έλειπε ο Μπουρτόταυρος, ο άλλος χωριάτης είναι ούτως ή άλλως ο δικός μας. Αυτό δεν έγινε εσάι, να πούμε. Πώς? Ναι, δεν είναι τόσο, λέω στενή μου γνώσσα, να σ' είχα πρώτα. Ξέρεις πόσο τιμητικό και καμάρι το έχουμε. Τώρα όταν βγαίνει ο Αεξής και μου λέει ότι ο Φουκαράς, ναι, ο Άρης που δεν έχει μαντήλι να κλάψει, δεν υπογράφει ο Σόουζα που έπεσε β' εθνική. Και θα πάρει τη θέση του Βράνιε στο Σόουζα από τον Άρη. Τζάμπα, ναι, γιατί αυτό. Έναν αεξί που έδεσε τον Μπάρλο, ναι, ή τον αεξί που έδεσε καλά με Λυσανή δεκαετία 90, δεν τον τιμά ιδιαίτερα. Όλοι αυτοί ζήσαν ξεσπιτωμένοι 15 χρόνια. Βλέπω ότι υπάρχει μια δουλικότητα, αυτό έλεγα προηγουμένως εδώ. Ζήσαν τα 15 χρόνια χωρίς σπίτι, παρά όλα τα άλλα. Έχει κάνει τους άλλους δύο να ενώνονται στα συνέδρια και στις ψηφοφορίες για να χτυπήσουν την άλλη. Για πάω και Ολυμπιακό μιλάς. Ναι, τους έχει κάνει να συνεταιρίζονται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και θα φοβηθώ εγώ τώρα τον Τίγρη, ξέρω ότι όλα είναι καλά. Αφού ενώνονται οι άλλοι δύο, για να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει κι άλλο ο κύριος Παρθενάκης. Θεωρείς ότι ΠΑΟ και ΑΕΚ θα προχωρήσουν το ίδιο στο Champions League? Πιστεύω ότι, κοίταξε, ο ΠΑΟ, ναι, δεν πρόκειται να προκριθεί. Ναι. Και μια ομάδα, άμα είναι να προκριθεί και, ναι, με το μικρότερο ρίσκο, ναι, θα είναι η ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ αν δεν προκριθεί θα είναι καταστροφή. Γιατί θα είναι καταστροφή. Α, το λόγο πες μας που θα είναι καταστροφή. Γιατί κοίταξε, με 1,5 εκατομμύριο center back συμβόλαιο δεν χρειάζεται ο Τίγρης για να βγάλει την ομάδα δεύτερη. Ναι. Γενικώς τα ανοίγματα που κάνουν θα τα βρουν μπροστά τους. Ναι, απλά και η ΑΕΚ αρχίζει αποδυναμώνεται σημαντικά για επίπεδο Champions League. Στα λέει ένας ρεπόρτερ. Κοίταξε, και πριν αρχίσει η περσινή χρονιά που κάμε μπακασέτες και μάνταλους. Εγώ τώρα ποιο να πιστέψω. Όχι, εκ του αποτελέσματος θα κρυθεί η προσπάθεια. Α, μπράβο. Ωραία, το προηγούμενο αποτέλεσμα σας δικαιώνει. Το προηγούμενο αποτέλεσμα δείχνει ότι η ΑΕΚ βγήκε πρωταθλήτρια και ο ΠΑΟΚ θεωρητικά με στο γήπεδο θα μπορούσε να ήταν και πρώτος. Εντάξει. Αλλά εγώ σου λέω τώρα για μια κοινή συνισταμένη που λέμε για το Champions League. Το γήπεδο άμα έλεγε 0-0 δεν θα ήταν πρώτος. Αλλά εγώ λέω για τα ανοίγματα. Φίλε, πάρε μια φωτογραφία του Χιμένεθ. Ορίστε. Πιστεύεις, σε ποιο Άγιο πιστεύεις? Στο Θεό πιστεύεις? Μόνο στην ΑΕΚ πιστεύω. Μόνο στην ΑΕΚ πιστεύεις. Άρα, αν πιστεύεις στην ΑΕΚ, πάρε μια φωτογραφία του Χιμένεθ, βάλτε στο προσκεφάλι σου για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα υπόλοιπα θα στα πω του χρόνου. Φύγε, επόμενη γραμμή. Να σε καλά. Βάλε μια φωτογραφία του Χιμένεθ. Απόλυτος. Λοιπόν, απολύθηκε το 4ο αίτημα αποφυλάξης των 2 Ελλήνων στρατιωτικών από τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ Τουρκία. 111 μέρες κράτησης. Αυτούς πρέπει να τους ξεχάσουμε τους ανθρώπους. Καλημέρα. Εμείς είδαμε Ρωσία, Αίγυπτο με Χατζινάκο, Σαράντο Στέφανο στη μισοάδια μαρμίτα. Η μαρμίτα έτσι είναι, σαν το γήπεδο του Εθνικού. Δεν θα γεμίσει ποτέ. Επόμενες γραμμές. Βαράνε. Καλημέρα σας, κύριοι. Μάλιστα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Σιωπηλό. Καλοκαίρι. Εντάξει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Εγώ μιλάω, ρε παιδιά. Εσείς. Έλα, Κωστή, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Είπες κάτι στην αρχή. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση για το Μακεδονικό. Όχι το Μακεδονικό. Δεν συγκινήθηκα, βέβαια. Όπως δεν συγκινήθηκα και που δεν έβγαλε και ο ΠΑΟΚ. Ναι, συγκινήθηκα, γιατί είμαι ο ΠΑΟΚτής. Εσύ συγκινήθηκες από τον Ολυμπιακό? Όχι, δεν συγκινήθηκα από τον Ολυμπιακό. Πες μας, ρε φίλε, που συγκινήθηκες, πας και συγκινηθούμε κι εμείς. Δεν μας κατατοπίζεις που συγκινήθηκες. Πάρ το πάλι από την αρχή. Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ για το Μακεδονικό. Ναι. Τα έχει πει πριν. Ας τα ρε τα έργα τώρα, τα έχει πει. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τα έχει πει. Ας τα ρε τώρα πριν πολύ καιρό. Ας το παραμύθι. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Ας τα τώρα. Ακούστε με λίγο. Σε παρακαλώ. Ας το παραμύθι του ΠΑΟΚ. Τα παραμύθια τα βγάλω ΠΑΟΚ. Ωραία, τα από εκεί πέρα φάγανε γυναικόπαιδα ξύλο απάνω και εσείς εδώ καθόσασταν και περιμένατε το Βέρμπλουμ να πούμε. Άντε από εκεί πέρα. Άιντε τώρα Μακεδονομάκι της πλάκας, λέγε. Ποιοι Μακεδονομάχοι? Εσύ, τι, εγώ. Σου μίλησε κανένα για Μακεδονομάχου. Ορίστε. Σου μίλησε κανένα για Μακεδονομάχου. Άστον άνθρωπο να πει τη γνώμη του, ρε φίλε, και μετά. Όχι, ο ΠΑΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, δεν κουνήθηκε. Ρε παιδάκι μου, ο ΠΑΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ δεν κουνήθηκε, λέω, στο θέμα του Μακεδονικού. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τι είναι, ΣΦΥΡΙΖΑ είναι, τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τα 80-60 πόσα ήταν 10. Είναι το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Μάλλον αφού το λες εσύ. Εσύ τι λες δηλαδή. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, φίλε, δεν μ' άφησε να το πω. Και πες το, εγώ τόση ώρα σε περιμένω. Με πες κατευθείαν τα μούτρα. Πώς και αυτό δεν είναι καλό. Πες ρε άνθρωπε την άποψή σου, δεν θα πει τίποτα, στο λέω εγώ. Δεν μ' αφήνει. Άστο να πει την άποψή του. Μα πες το, τι. Ο Ολυμπιακός τώρα έβγαλε, κατόπιν εορτής, έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί πράγμα. Ότι οι Έλληνες είναι Έλληνες. Εσύ έβγαλες. Εντάξει, πήρε μία θέση όμως, δεν είναι. Εσύ έβγαλες ανακοίνωση. Δεν είναι κακό. Αυτό που ήταν για τη Μακεδονία, ο ΠΑΟΚ το είπε πιο πριν από τον Ολυμπιακό. Συγκινηθήκαμε. Δεν το ακούσαμε. Πότε το είπε. Και με πανό στην τούμπα και με πανό στην τούμπα. Άστα ρε τα πάνω στην τούμπα. Και αυτό που λέει ο φίλος έχει δίκιο. Άστα πάνω στην τούμπα, εδώ πέσε ξύλο και πέσανε ξυλίκια επάνω. Απλά. Τώρα ο Ολυμπιακός πήρε εντολή για να το κάνει αυτό. Τι εντολή. Πες τον, ακούσω. Εγώ είπα ότι. Εγώ δεν συγκινούμε από τον Ολυμπιακό. Ξέρεις από ποιον πήρε εντολή να το κάνει αυτό? Πες το εσύ. Για να φανεί. Πες το. Για να φανεί. Ναι. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ κακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να πολιτικοποιείται. Ναι, αλλά ο άλλος είπε είμαι ΠΑΟΚ ο Τσίπρας. Πολιτικοποιεί το ποδόσφαιρο ο Τσίπρας. ΠΑΟΚ είμαι, λέει.
Ο κομμουνιστής πάω και να πούμε κάτι, το κάνουμε πριν, όχι μετά. Τι πριν? Πριν. Πριν. Πριν, όπως το έκανε ο ΠΑΟΚ. Πώς νιώθεις εσύ σαν ΠΑΟΚΣΙΣ που έκανες την κότα στο θέμα του Μακεδονικού? Τι έκανα τότε, τι κότα έκανα δηλαδή. Κότα έκανες, τι έκανα. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή τώρα, να βγω έξω, να βγω, να βγάλω για να ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ ότι η Μακεδονία είναι... Παιδάκι μου, πώς νιώθεις την υποτονικότητα της ομάδας? Να πει τι, το αυτονόητο να πει. Δεν το πω όμως. Τι να πει πάει ΠΑΟΚ. Τι να πει πάει ΠΑΟΚ. Τι να πει ο ΠΑΟΚ, τι να πει, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό που ξέρουν όλοι. Τι να πει. Ναι, κάποια πράγματα όμως πρέπει να τα λέμε συνέχεια. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί πατριώτες ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτονόητο είναι. Τι πρέπει να βγει, πάει ΠΑΟΚ να βγάλει ένα κείμενο δηλαδή και να πει τι. Τι να πει, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και είναι κακό αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Αυτό το ξέρουν όλοι, λέει. Πού να πάει κόντρα στο Τσίπρα, δεν θέλει δηλαδή, λες. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι και να το πει είναι μία αναθέσιμο? Και γι' αυτό δεν πίνει νερό το γαϊδούρι να πει. Μάλιστα. Ποιο γαϊδούρι δεν πίνει νερό? Έδειξε το. Γι' αυτό δεν πίνει το γαϊδούρι. Κάποιο συνειρμό κάνει ο φίλος. Τα γαϊδούρια δεν πίνουν νερό, τι πίνουν ουίσκι? Τα γαϊδούρια? Ναι. Τα γαϊδούρια άμα δεν θέλουν να πιούν νερό δεν πίνουν με τίποτα. Ναι. Δηλαδή εσείς γαϊδούρια είστε? Μιλάς με γρίφους. Κάτσε να μάθω. Είμαστε άλογα. Αλόγα τα είστε. Είμαστε άλογα. Προχωράμε μπροστά. Περήφανα. Περήφανα, ε! Σιριζέικα άλογα είστε! Κομμουνιστικά! Κομμουνιστικά είμαστε! Ναι, είναι κομμουνιστές! Παοξίδες! Παοξίδες είναι κομμουνιστές! Αφού με το ΣΥΡΙΖΑ! Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι Παοξίδες! Αφού κάνανε μόκο! Πήγε ο υπέγραψε ο άλλος! Τι μόκο, ποιος έκανε μόκο! Παοξίδες, εγώ! Ποιος έκανε μόκο, ρε φίλε! Εσύ, τι! Εγώ έκανα μόκο! Εγώ έκανα! Ο Εραστέχνης έβγαλε καμία ανακοίνωση! Στείλατε τίποτα παιδιά πάνω, πώς λέγανε το μέρος, δε, στις Πρέσπες. Στις Πρέσπες. Υπήρχε ασπρόμαυρο προστοιχείο στις Πρέσπες. Στην περιοχή Ψαράδες. Στην περιοχή Ψαράδες πήγατε, ρε. Για το αυτονόητο. Άντε πάλι. Για αυτό που ξέρουμε όλοι. Α. Τι να βγάλει ένα κίνητο να πει τι, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και είναι κακό αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Κακό είναι. Είναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τελικά είναι κακό ή καλό? Δεν λέω ότι είναι κακό. Α, δεν λες ότι αλλά είναι. Γιατί, γιατί να... Πρόσχε, μας ακούει ο Γιωργάκης στο Μακεδονία Παλάς. Δεν είναι κακό, λέει. Σωστά, ναι. Συνέχισε. Να βγάλει ένα κίνηση γιατί. Για να γλύψει, για να κάνει, ξέρω εγώ, για να... Το συλλαλητήριο... Όπως έκανε ο Ολυμπιακός... Το συλλαλητήριο γιατί το κάνατε? Όπως έκανε ο Ολυμπιακός για τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ρε παιδάκι μου, το συλλαλητήριο... Κάτσε ρε. Το συλλαλητήριο που βγήκε ο Τουρθούδης γιατί πήγε? Ποιο συλλαλητήριο? Ο Τουρθουνέλας, γιατί πήγε στο συλλαλητήριο? Δεν πήγε στο συλλαλητήριο που σε κλέψαν το πρωτάθλημα. Τώρα που σε κλέψαν το όνομα, δεν πήγε? Επειδή είναι ο Ιβάν ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σε ρωτάω. Δεν το καταλαβαίνει. Πόντιο είσαι? Όχι. Μικρασιάτη είμαι. Εγώ μισό. Εντάξει. Διακρίνω ότι στο συλλαλητήριο. Για το αδικείο του ΠΑΟΚ πήγαμε, αλλά μας κλέψαν το πρωτάθλημα, αλλά όταν μας κλέψαν το όνομα δεν πήγαμε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αν κάνω λάθος, πες μου, σκίσε με, πες μου, Βρωμοραπτόπουλε, παλιά άνθρωπε, λέει, ναι, τι είπε. Τα εννοήσεις τώρα αυτά που λες? 100%. Δηλαδή, δεν έχει ΠΑΟΚ στο συλλαλητήριο? Τι να έχει ο ΠΑΟΚ? Στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία δεν είχε ΠΑΟΚ? Αυτό με τις Πρέσπες, όχι. Πού ήταν? Γιατί, πού το ξέρεις εσύ? Τι δεν είδα. Είδα πουθενά κανένα. Δεν το ξέρεις εσύ ότι δεν έχει ΠΑΟΚ? Τι, ούτε ο Χατσαρής πήγε, ούτε ο Ιβάν πήγε, ούτε ο Γιώργος πήγε. Είναι, δηλαδή, ούτε ο Κυριάκος πήγε, ούτε ο Κώστας πήγε. Κάτι γυναικόπαιδα πήγαν, κάτι χρυσαυγίτες πήγαν. Τι. Όποιος πάει στην αλληλεγγύη λέει ότι είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και τέτοια. Εντάξει, εσύ προφανώς εννοείς ότι το μετρήσιμο το μέγεθος ήταν το πρώτο, το μεγάλο, το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Εκεί έδωσε οποιοδήποτε ΠΑΟΚΣΙΣ και μη το παρόν. Δεν είδα. Αυτό δεν εννοείς? Δεν είδα και εκεί. Τον Ιβάν δεν τον είδα και εκεί. Ναι, γιατί και στις Πρέσπες δεν έχει ΠΑΟΚ? Όχι. Γιατί? Χρυσαυγίτες πήγαν. Τι πήγανε? Κάτι χρυσαυγίτες πήγαν στις Πρέσπες. Χρυσαυγίτες πήγανε. Αμέ. Γιατί χρυσαυγίτες, ρε φίλε? Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν Έλληνες που είναι εκτός από όλους. Εκτός? Εκτός από όλα. Εκτός κόμματος. Κανενός κόμματος. Ρε άλλο σε λέω. Δεν υπήρχαν και Έλληνες. Το παίζετε μακεδονομάκι, αλλά και το όνομα της Μακεδονίας δεν πήγατε. Κάνατε γλογλό. Αυτό λέω, ρε παιδάκι μου, αυτό λέω. Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Μικρασιάτης είσαι κιόλας. Ναι, ρε Κωστή. Ναι. Λες τώρα ότι εκεί πέρα ήταν χρυσαυγίτες. Τι ήταν, δηλαδή. Εκεί ήταν. Κομμουνιστές ήταν. Χρυσαυγίτες ήταν.
Έχει χρυσαυγίτε ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι Ελλοδαποί. Γιατί δεν πήγανε χαρακτηρισμένοι Έλληνες και από εκεί που πήγανε και. Λοιπόν, εγώ τι κατάλαβα. Ότι επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ασχολήθηκε με το μακεδονικό σαν οικογένεια. Εσύ κατάλαβε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται. Ναι. Γιατί αυτό είναι αυτονόητο. Α, είναι αυτονόητο. Και σταματήσει την καραμέλα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρωτάθλημα που στο κλέψανε αυτό είναι. Να ξέρετε ότι ο Πάκο είναι ένα πρωταθλητή τώρα. Ο Τουρθουνίδη γιατί πήγε και δεν πήγε στο άλλο. Τουρθουνίδη! Σ' αγαπώ πολύ. Φύγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σ' αγαπώ πολύ. Επόμενο κύριο. Επόμενο κύριο. Ελά, αυτό που λέει. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Πάω ξύσιμα, 18 χρονών. Δεν μου λε. Να είσαι καλά, ναι. Πώ το βλέπει το μάτι τώρα με τη Βασιλεία. Κοίταξε, αν μείνει η ομάδα έτσι όπω είναι. Ναι. Δηλαδή Πρίγιοβιτς, Πέλκας, Τζάλμα, εγώ θέλω Ενίκη και Ιουάρντα, τετράδα. Λένε ότι ο Μαουρίσιο θα είναι άλλος Μαουρίσιο. Γιατί για τραυματισμό να του δώσουμε μια χρονιά. Θες ένα καλό, ένα καλό οχτάρι εκεί. Έκλεισε την τρύπα με τον Κρέσπο. Καλό. Βαρέλα, καλό. Αν είναι Πασχαλάκι, το γουστάρο. Μα το γουστάρο, Βιερίνη, αγουστάρο. Την παλεύει. Αν αρχίσει, πουλά Τζάλμα, Πρίγιοβιτς, Πέλκες εκεί κτλ. Όχι, ρε, δεν μπορούν να αυτοί, ρε, δεν έχουν αυτοί. Μετά λέει ότι ο Πρίγιοβιτς, ούτως ή άλλως πουληθεί, δεν πουληθεί, δεν θα παίξει στα δύο μάτσα αυτά. Θα παίξει, είπα αφού. Άμα παίξει, πάω πάσο. Είναι αυτός καλή τετράδα. Θα παίξει, λέει, θα γυρίσω. Ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι πολύ καλή τετράδα. Τζάλμα, Ουάρντα, Πέλκας και Πρίγιοβιτς. Είναι η καλύτερη τετράδα που υπάρχει. Καμιά, κανένας Ολυμπιακός δεν σταματάει αυτή τη τετράδα. Με τον Μαουρίτσιο και αέρα, μια χαφάρα. Αέρα του χρόνου. Εγώ στα λέω όπως τα βλέπω. Δεν σταματιέται Πέλκας, Πρίγιοβιτς, Τζάλμα, Ουάρντα ή Ενρίκε. Δεν σταματιώνται. Λέτε. 100%. Είναι πολύ καλή τετράδα. Καλά, στην Ελλάδα δεν είναι. Θα τα πάρουμε αέρα να πούμε. Εγώ μιλάω και για το μάτς με την Βασιλεία. Είναι καλή τετράδα και για ευρωπαϊκό μάτς. Τέτοιου τύπου. Καλή τετράδα είναι. Και κάτι τελευταίο. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από έθνη και θρησκείες, αυτό που λέει, να το ξέρετε όλοι αυτό. Έγινε μια ζωή. Έγινε αγόρι. Φιλιά, να είσαι καλά. Πώς μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Ναι, πάντως πάνω από έθνη είναι. Είχε και το στένος της άποψής του. Ναι, σεβαστό. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από έθνη. Είναι καθάρματα να πούμε. Έτσι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Πάνω από έθνη. Αλλά όταν ο ΠΑΟΚΣΙΣ, ποια είναι η έστασή μου. Μου το παίζει και Μακεδονομάχος και μετά κάθεται πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζακαλώτο και εκεί έχω ενστάσεις. Εντάξει, θα σου πω όταν κάτι. Βγαίνει ο Παοξής τώρα 18 χρόνια και μου λέει ο ΠΑΟΚ πάνω από τα έθνη είναι ο Παοξής αυτός εδώ που τον γουστάρω. Ναι. Άμα βγει και μου η Μακεδονία μας και από την άλλη Παοκάρα ο Λέ και ο Ιβάν ή το ένα θα σε μπορεί με την απουσία του από κάποια εκδήλωση να εκφράζει και το πιστεύω του. Εμένα ή από την παρουσία του. Εμένα μ' άρεσε ο 18. Δεν χρειάζεται να το διατυπώσει με λόγο. Θέλω να τον ακούσω. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ θέλεις. Μπορεί να μην θέλει να εκφράσει ο άλλος κάτι εντάξει. Που πιστεύει. Έλα, βίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Μια χαρά είσαι. Ναι, καλά είμαστε. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Κάτι δουλειά σου δεν έχω. Δεν ξέρω αν έβγαλες άκρη. Έβγαλες άκρη. Είναι αυτονόητο, αλλά δεν είναι και κακό. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη, αλλά ο μικρασιάτης μ' άρεσε. Ναι, εντάξει μου, κοίταξε. Παντού υπάρχουν διάφορες απόψεις. Έτσι. Η μόνη ανακοίνωση που βγήκε ήταν της αυτόνομης για την Ομόνοια Κύπρου. Για τους οπαδούς της Ομόνοιας Κύπρου. Η Ομόνοια είναι κομμουνιστές και οι Ηρακλήδες είναι κομμουνισταράδες. Οπότε καλά κάνανε στα αδέρφια τους, τους ομοειδιάτες τους. Γι' αυτό ήταν 15 άτομα προχθές χθες στη συγκέντρωση για να μαζέψουν λεφτά. Όλους μαζί άμα τους γυρίσεις, 1000 ευρώ δεν θα μαζέψουν. 1000 ευρώ. Θα μαζέψει 1000 ευρώ λες. Έχεις τρελαθεί ρε. Μαζεύονται 1000 ευρώ. Μπράβο. Θέλουν να μαζέψουν λέει 50.000 για τα περσινά και άλλα 120.000 έβγαλε ο Καράογλου. Από πού ρε Καράογλου 120.000. 320.000 είναι το μεταξύ κεφάλαιο. Πώς το έκανες εσύ 120 ξαφνικά. Τώρα ο Καράογλου πώς ανακατεύεται εκεί να τα βρει με τον Βασιλιάδη δεν ξέρω. Άλλο τούτο. Ήταν δίπλα-δίπλα ο Καράογλου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Βαφιάδης εκπρόσωπος της αυτόνομης. Και πιο δίπλα, ξέρεις ποιος ήταν λίγο πιο δίπλα σε κάποια άλλα γραφεία. Ο Λίβας. Ο Αργύρης Λίβας. Ο Αργύρης μας. Ο Αργύρης Λίβας είναι ο υπεύθυνος της εκαθάρισης του Ηρακλή. Αυτό είναι καλό γιατί ο Λίβας δεν χάνει υποθέσεις. Βέβαια, ποιος είναι όμως ο Αργύρης Λίβας, το γνωρίζουμε. Αυτός που είχε πυροβοληθεί
Θυμάσαι που τον είχαν πυροβολήσει κάποτε επειδή ήταν στην Παράγκα και είχε επικηρύξει τον αυτό που τον πυροβόλησε ο Μαρινάκης. Βεβαίως το θυμάμαι, όμως από την άλλη μεριά ξέρω ότι δεν χάνει δίκη. Βέβαια, δεν χάνει δίκη. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε αυτόνομοι, ρε παιδί μου. Αααα, που λέει και ο πρώτος. Είμαστε πάρα πολύ αυτόνομοι. Αυτόνομοι. Αλλά τον Αργύρι Λίβα τον έχουμε δικό. Θέλουμε οι αυτόνομοι τον Αργύρι Λίβα. Ποιος θα τον πληρώσει. Μάλιστα. Ποιος θα τον πληρώσει. Τον Αργύρι Λίβα, ποιος θα τον πληρώσει. Ναι. Ξέρω εσύ. Ο κόκκινος με τον Κατσιαμπί, πού να ξέρω. Ο κόκκινος άρχισε να μαζεύει λεφτά για τον Λίβα. Να μαζεύει πρώτα για αυτόν και μετά για τον Λίβα. Με τη σειρά να πάνε έτσι. Πάντως μην περιμένεις τώρα ανακοινώσεις για τη Μακεδονία. Όταν με το που έγιναν, που είπε ο Μπουτάρης ότι οι παοξίδες θα κάνανε, οι παοξίδες από εκείνη τη μέρα και μετά μόκο. Ναι. Κάναν κάποια επεισόδια που είπε στο συλλαγκρίμα τη Μακεδονία. Μόκο οι παοξίδες ξανά. Του Μπεκί ψιλοκομμένο. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε Μακεδονία. Και πώς ονομάζεται ο σύνδεσμός στους Μακεδόνες σε λίγο. Δεν μου κάνει μια ερώτηση απλή. Πώς ονομάζεται δηλαδή. Αφού είναι άλλοι Μακεδόνες πια. Αυτοί πώς ονομάζονται τώρα. Θες να μας αλλάξουν τα ονόματα, να αλλάξουν και σύνδεση. Αυτό είναι δεδομένο. Η Μακεδονία Σιωδός, ναι. Η Μακεδονία Σιωδός που μένω, πώς θα ονομαστεί. Ο Μακεδόνας ο τραγουδιστής. Ο Μακεδόνας ο τραγουδιστής μπορεί να αλλάξει το όνομά του. Ο Μακεδονικός Χαλβάς, ο κύριος Χαΐτο, ο Γλωκολητός Σαμαρά, πού είναι για να δράσει τόσο καιρό. Yeah. Όταν όμως θα του πάρουν το brand name, για να δούμε τι brand name θα βρει και σε πόσο χρόνο θα καταφέρει ο κύριος. Που είναι του Μπεκί τόσο καιρό για το θέμα της Μακεδονίας, πόσο καιρό θα καταφέρει να ξανακάνει διαφήμιση και να ξαναφτάσει τον brand name στο ίδιο επίπεδο. Γιατί λένε, γιατί... Σε αυτό δεν έχει άδικο πάντως. Δηλαδή η χρησιμοποίηση του όρου Μακεδονικός σε προϊόντα θα είναι μείζον θέμα. Τι θα είναι ελεγχόμενος, παιδιά, αφού το έχουν άλλοι το όνομα, ναι. Το κατοχυρώνουν άλλοι, έτσι. Γιατί πολλοί λένε, όπως και εσύ Κώστα, ότι είναι και θέμα το οικονομικό, έτσι. Πιο πολύ, πάνω απ' όλα είναι τα λεφτά. Εδώ, τα λεφτά ρε, φίλε. Ούτε τα λεφτά σας δεν υπερασπίζεστε. Mm. Ούτε το χρήμα σας δεν υπερασπίζεστε. Τόσο ξεφτύλες έχουμε φτάσει να έχουμε γίνει. Δεν υπερασπίζεστε το όνομα της πατρίδας. Ο άλλος βγήκε προχθές σε μια εκπομπή και λέει «Μένα το μόνο που με ενδιαφέρει, λέει, είναι η οικογένειά μου και τα λεφτά μου και έτσι». Δηλαδή ρε φίλε, αν σου έρθουν και σε πούνε «Πούλα το παιδί σου με την τάδε τιμή», έχει τιμή και το παιδί σου. Για το όνομα της Μακεδονίας έχει και αυτό τιμή για σένα, γιατί θα μας δώσουν λέει το χρέος. Είναι καλό λέει για το χρέος. Έχει τιμή εκεί. Δηλαδή άμα έρθουν και σε δώσουν και για το παιδί σου έχει και εκείνο τιμή. Τώρα εσύ που είσαι Ηρακλειδέας παλιός, αυτό ναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΟΚ και την αυτή, πώς το... Αυτό είναι, κοίταξε, από την ημέρα που βγήκε ο κύριος Σαββίδης εκεί τότε... Μακεδονομάκια από τη μια, από την άλλη, μόκο. Πρόσεξε να δεις, ναι. Είχε βγει ο κύριος Σαββίδης τότε με τις άδειες και είπε «Είμαι ο λαγός, ο Τσίπρας είναι καταπληκτικός, το έκανα όλο για να πάρει λεφτά ο κύριος Τσίπρας και ο Τσίπρας είναι ο νέος Πούτιν». Εντάξει, ο άνθρωπος τάχθηκε. Τι κάνουμε δηλαδή. Καλός ή κακός τάχθηκε. Δεν φταίει ούτε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να τον ρίξω ευθύνες γι' αυτό. Ναι. Όχι, πού να πουλήσει τώρα, τέλος, δεν μπορεί να πουλήσει ο Μακεδόνας Χιλίκι εφόσον έχει ταχθεί στον κύριο Σαββίδη. Είναι στοιχισμένος από πίσω. Αν φύγει καμιά μέρα όμως και αφήσει καμιά 58, 60, 70 εκατομμύρια ευρώ χρέη, να δω θα λένε μετά. Λέμε, πάντα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι όλα στη ζωή ρόδινα, δεν πάνε όλα... Η εταιρεία πάντως ενημέρωσε τους μικρομετόχους ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί παρά μόνο τα 10 εκατομμύρια που έβαλε ως δάνειο από την Θα είχε πει και ο Βασιλιάδης ότι θα περάσει μια ειδική ρύθμιση για το ΓΣ Ηρακλής να τελειώνει αυτό το θέμα και να ξεμπλοκαριστεί. Και από ό,τι βλέπεις την πήρε πίσω το Υπουργείο Οικονομικών. Θα είπε και ο κύριος Βασιλιάδης ότι θα βοηθήσει με την ιστορία με το ποδόσφαιρο του Ηρακλή για να μην έχει χρέη. Αλλά ούτε αυτό έγινε. Σαφά καλή είναι. Στις πράξεις μετράνε. Τα λόγια, άστα λόγια. Η ιστορία μετράει με τις πράξεις και με το αποτέλεσμα. Δεν πάνε να λέμε ότι θέλουμε από τη στιγμή που πέσανε υπογραφές από τον άλλον με το καπέλο, τον περίεργο, τον τύπο που γελούσε, λες και έκανε κανένα θαύμα. Γιατί άλλο να κάνεις ένα έγκλημα και να είσαι και στεναχωρεμένος γι' αυτό και άλλο να κάνεις ένα έγκλημα και να γελάς. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω δω αυτό. Τέτοιους ψυχρούς ανθρώπους να κάνουν έγκλημα και να γελάνε, δεν το ξάδει στη ζωή μου. Ακόμα και η μαφία είχε όταν έκαναν κάποιο έγκλημα και πήγαν να σκοτώναν έναν, είχαν και ένα σεβασμό. Πηγαίναν στην κηδεία μετά, ναι.
Ναι, αυτοί σκοτώνουν και γελάνε, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Έφυγες. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε από την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ. Μπορώ να την πω. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε κομμουνιστής. Είμαι δεξιός. Είσαι τρελός, ναι. Είμαι δεξιός φελός, ναι. Είμαι δεξιός φελός. Φελός ή τρελός. Φελός και τρελός και ό,τι θες. Δεν μ' αφήνεις να μιλήσω όμως. Από την άποψή μου, με διακόπτει συνέχεια. Ομοιοπαθείς είμαστε, να ξέρεις, ναι. Επειδή σε αγαπώ, ρε Αυτόπουλε. Και εγώ σε κολλάω και τις αγαπάω, ρε, γι' αυτό. Ας πούμε και εσύ μ' αγαπάς, το ξέρω. Το ξέρω. Θέλω να συνεργαστούμε, τουλάχιστον να βρούμε καμιά δουλειά, να κάνουμε μαζί, να οικονομήσουμε μέσω του ραδιοφώνου σου και της τηλεόρασης, άμα θέλεις. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έλεγα στον πατέρα μου, πήγαινα και τον έλεγα, θα με βρεις καμιά δουλειά. Όχι, μου έλεγε. Γιατί δεν μου βρίσκεις καμιά δουλειά, θα με εκθέσεις, μου έλεγε. Γιατί καλέ θα σε εκθέσω, θα κλέψω, όχι. Δεν θα δουλέψω, θα δουλέψεις. Λοιπόν, εγώ δουλεύω από το 86, 17 χρόνια. Άμα ήσουν στην αστυνομία, θα μνήσεις. Καμνίδια δούλευα, μετά δούλεψα, πήγα στρατό, έγινε ό,τι έγινε, τα ξέρεις. Αφού δεν έδιρες το λογαγό, τι να σε κάνω. Δεν κάνω, πήγα να το... Τι πάω ξύσεις άμα δεν έχεις δει το λογαγό. Λοιπόν, άκου λίγο να δεις. Εγώ που δεν είμαι, κοπάνησα 2-3. Άκου, ωραία, άσε να μιλήσω λίγο, λέγε, μπορώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ μετά που έφυγα από το στρατό, πήρα Ιωτα 5. Ναι, Ιωτα 5 ήσουνα. Ιωτα 5 με πήρα, με 15 μήνα έγινε Ιωτα 5, ήμουν οδηγός. Ήμουν από τους καλύτερους οδηγούς που υπάρχουν στην ελληνικό στρατό. Οδηγός 15 μήνες, ναι. Ήμουν οδηγός της φυλακής, ήμουνα και επειδή είχα πολιτικό δίπλωμα, ναι. Πριν πάω φαντάρος, ναι. Με κάνανε και εκπαιδευτής στη ΦΥΒΑ. Ήσου και εκπαιδευτής, Ιωτα 5. Ιωτα 5, αλλά μετά από 10 χρόνια το ξαναυπηρέτησα και πήρα Ιωτα 4 με τον Κουλιανό μαζί μου, να ρωτώ να σου πει. Κουλιανός τι Ιωτα ήταν. Ο Κουλιανός δεν ξέρω τι Ιωτα ήταν, με τι απολύθηκε, γιατί εγώ τον άφησα μέσα 14 Σεπτεμβρίου του 1999. Ήσου Ιωτα 5 και σε κάνανε εκπαιδευτή. Όχι, ήταν ο μπαμπάς σου. Ευθύς και μετά σαν διαβαστής ξαναπήγα μετά από 10 χρόνια. Πήγα στο Χατζόπουλο και έκανα ένα παλαβίσμα, ξαπάω φαντάρους, το καταλαβαίνεις αυτό. Ήμουν απαλλαγμένος στο στρατό και εγώ ήθελα να υπηρετήσω να το πάρω να κάνω κανονικό πολιτήριο. Ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι δεξιός, τώρα πες μου και Χρυσαυγήτη αν θες, γιατί χούντα έχουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε χούντα αυτή τη στιγμή. Δεν μας αφήνουν δημοκρατία, όχι σε κανένα γήπεδο, ναι. Εκτός έδρας. Ναι. Μας αφήνουν πουθενά, πάμε. Ναι. Μας πολεμήσανε μέχρι. Μας κάνανε πόλεμο, ναι. Μας κάνανε πόλεμο, δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Για μένα ο Πάουκ πήρε πρωτάθλημα φέτος. Ναι, θα το γράψει η ιστορία, θα το γράψει ο Μπούζας ότι το πήρατε, ναι. Θα το πιστέψετε στο τέλος. Θα το πιστέψετε στο τέλος, το ξέρω εγώ, ναι. Το πρωτάθλημα. Μετά από 1000 χρόνια στις αναρχές, ένα καφέ. Του ΠΑΟΚ θα ήταν το πρωτάθλημα, αν σκάψουν τα δικά μας. Για να μην γίνουν στην από κάτω θα βρουν αρχαία και μετά θα έχει άλλη φάση. Ναι. Δεν μπορεί να ξαναγίνει Τούμπα. Θα βρουν το Χατζινάκου, το παπάκι, μετά από 1000 χρόνια στη Μαρμίτα. Ευχαριστώ πολύ που μίλησες για τον ΠΑΟΚ. Πέμπτος από το τέλος. Είδες τι ώρα που μίλησες για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μάλιστα. ΠΑΟΚ είσαι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, Μέρα. Κύριε, εσείς, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Κωστά. Καλώς τον. Ναι, γεια. Ήθελα να πω, το έχω ξεχάσει κιόλας τώρα, περίμενα. Καλά, δεν πειράζει. Για το Μαουρίσιο που είπες, δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις, πέντε μη κοινοτικούς χωράνε. Θα τους έχουνε. Άμα πάρουν τον Ερίκε, βάλουν τον Γουάρντα, έχουν κανένα δυο πίσω, τον Χατζερίδη τώρα, θα τον κάνουν Έλληνα. Ο Χατζερίδης, ο μπάμπας του ήταν Έλληνας. Ναι, αλλά δεν κινούνται γρήγορα αυτά τα νήματα. Εδώ κάνατε Έλληνα τον Μαύρο, πώς τον έχω στο μπάσκετ. Το Χατζερίδη δεν μπορείτε να κάνετε Έλληνα. Έλατε, θα αργήσει αυτό όμως. Θα πείτε εδώ πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σας, θα πούμε, νιώθει Έλληνας ο Χατζερίδης, όπως ένιωθε όπως τον άθετε τον Κούμπο, θα το βαφτίσετε Έλληνα και θα τελειώσει η φασαρία. Δεν μου λες, Κώστα, ξέρεις γιατί οι Βόσνοι μετράνε για κοινοτικοί. Έχουμε και τον Μιχόγεβιτς, ξέρεις, είναι πολύ καλό παικτάκι αυτό. Θα τον δούμε και αυτόν. Ναι, γιατί οι Βόσνοι μετράνε για κοινοτικοί. Γιατί μετράνε για κοινοτικοί. Να μετράνε για ξένοι, δηλαδή τι. Πώς τα μετράνε. Όχι, βέβαια, για ξένοι και οι Σέρβοι για μη κοινοτικοί μετράνε. Μη κοινοτικοί. Οι Ουκρανοί μη κοινοτικοί είναι. Οι Σέρβοι μη κοινοτικοί είναι. Ναι, ωραία. Πού το πρόβλημα.
Ναι, η Βόσνη γιατί μετράει για κοινοτική. Δεν ξέρω. Πάντως μετράει για κοινοτικούς τους Βόσνους. Θα ρωτήσω τον Αμερικανό πρόξενο και θα μου πει. Καλά, δεν, ο πρόξενος δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Ο πρόξενος όλα τα ξέρει. Πρέπει να δώσουν τον κάποιον δανεικό ή να μην... Ο Μαουρίσιο είναι δανεικός ήταν. Πρέπει να τον πάρουν τώρα, δεν ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Ας τον πάρουν. Το ζητάει και άλλες ομάδες όμως. Ναι, ναι, θέλω να σου πω, πρέπει να δώσουν τον το Σάχοφ δανεικό, κάτι τέτοιο. Ας το δώσει τον Σάχοφ. Σάχοφ είναι αργός. Μόνο Μπόι δίνει στην ομάδα. Μπόι, τώρα έχουμε Μπόι. Είναι καλή ρεζέρβα βέβαια. Ναι, ναι. Είναι καλή ρεζέρβα. Σε πάει 100 χιλιόμετρα. Δεν το κάνω ελαφρά την καρδία αυτό. Έτσι. Έπρεπε δηλαδή ο Σαββίδης να δουλέψει πάνω σε αυτό. Αυτό τα πέντε μη κοινοτικούς. Έπρεπε να το αλλάξει αυτό λίγο. Αφού έχει δικιά του ΕΠΟ, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Έπρεπε κάτι να πάρει, ας πούμε, κάτι να δώσει και να πάρει, να το πάρει αυτό. Τουλάχιστον 5 στη 18, όχι στο ρόστερ. Τώρα δεν το δουλεύει αυτό. Δεν ξέρω τώρα ο γραμμένος τι κάνει εκεί με το. Δεν ξέρω ότι δεν μιλάει ο κύριος Σαββίδης, δεν τον μιλάει το γραμμένο, τον κρατάει κακία. Ένα τώρα είπαμε, ας πούμε αυτό τώρα με τους 5 μη κοινοτικούς, θα του κάνει ζημιά. Γι' αυτό πολλές πάντως για τη Βοσνία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Ναι, η Βοσνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εντάχθηκε το 2016. Το είδα στο Google, αλλά δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Η Βοσνία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το 2016. Υποβλήθηκε σχετικό αίτημα και έγινε, 18, και έγινε το 16 πάλι δεκτό. Εντάξει, δεν έχασε και τίποτα, okay. Προδιετίας έγινε. Ναι, γι' αυτό θα είναι τότε. Κοινοτικός. Καλά. Κοίταξε, για αυτό το Ολυμπιακό που λες, δεν μας είπαν όμως για το πρωτάθλημα τι θα γίνει. Εγώ θέλω να δω αν θα μπορέσω να πάρω πρωτάθλημα ποτέ. Δηλαδή, είπαν ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μία, αλλά πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρει. Μόνο να γίνει γάβρος. Δηλαδή αυτό το παρέλειψα να σου καταλάβεις. Αυτό με ενοχλεί λίγο. Δεν ξέρω φίλε τι σε ενοχλεί. Εγώ είδα ότι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα και ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα που είναι ο ΠΑΟΚ στο θέμα του Μακεδονικού κότεψε. Στα ίσια στο λέω. Και εμένα ναι, δεν ναι. Με νοιάζει βέβαια που κότεψε. Απλά μου το παίζουν Μακεδονομάχοι και με τρελαίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι Μακεδονομάχος, εγώ είμαι πραγματιστής. Δεν με πειράζει δηλαδή που δεν το κάνανε. Απλά το αναφέρω ότι δεν το κάνανε. Δεν τους κατηγορώ ότι κοτέψανε, απλά κοτέψανε. Κοίταξε, πολλούς Μακεδονομάχους που ξέρω, κάποιους Μακεδονομάχους που ξέρω, το κάνουν επειδή θεωρούν ότι οι παππούδες τους... Άμα αρχίσουμε πέσανε. Αυτή τη βιόλα και εγώ πρέπει ακριβώς, να είμαι κομμουνιστής, γιατί η γιαγιά μου η Ζαμπέτα ήταν καπακάπα, γιατί σκοτώσαν τον αδερφό της, να πούμε, στον εμφύλιο και πάμε τον κύκλο έτσι. Ή να λέω Πόντιος ή να αρχίσω να χορεύω ποντιακά, γιατί ο παππούς μου ο Γιώργος με τη μητάρα και την αυτάρα τη μεγάλη, να πούμε, ήταν. Δεν θα βγάλω άκρη. Ναι, ναι. Ήταν ο παππούς μου, ήταν η γιαγιά μου, ήταν ο παπάς μου, Άρης, είμαι και εγώ Άρης, δεν ισχύει αυτό. Ναι, να το κάνουμε τώρα. Γενεολογικό δέντρο να το κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι, γιατί αυτό το ξέρω εγώ, αυτό μου λένε. Εμένα πέσανε οι παππούδες μου ή το να τ' άλλο, αλλά... Δεν καταλάβεις πώς μπλέκει αυτό, ας πούμε. Το άλλο που έμαθα τελευταία είναι ότι δεν δώσανε υπηκότητα στα παιδιά αυτών που φύγανε με τον Εφήλιο. Και... Πολλοί κόσμοι που κινεί τα νήματα εκεί είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Γκουρεύσκι μου λέει, μαθαίνω ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Πολέμησε Ιταλούς ο πατέρας του. Βρέασε τους Ιταλούς ο πατέρας. Εδώ χάσαμε τους δυο στρατιωτικούς 110 μέρες, λέει. Αυτούς τους ξεχάσαμε. Τους παντρέψουν με τίποτα τουρκάλες εκεί πέρα αυτούς. Τους ξεχάσαμε. Από το Σκοπιανό πήγε στην Τουρκία τώρα. Παντού πάω εγώ. Κλείσε. Ναι, ναι. Καλά, αυτό σου είπα, ας πούμε, αυτό με πείραξε. Μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ξέρετε, το εκτιμώ αυτό. Απλά δεν μας είπε για το πρωτάθλημα. Θα πάρω πρωτάθλημα από ό,τι για όχι. Τι θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το παρέλειψε. Ένα άλλο πράγμα, να σας αφήσω. Αυτό που είπε, είχα ακούσει τον Καρυπίδη τις προάλλες και έλεγε ότι εγώ θα δώσω 100 εκατομμύρια για να πάρω δύο κύπελα. Είστε χαζοί. Τι να τάρε, λέει. Αυτό, δηλαδή, ήταν ανόητο να το πει. Γιατί ο Σαββίδης, έχω καλά, πάω ξύσιμο, έτσι. Ο Σαββίδης έδωσε 100 εκατομμύρια για να κάνει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα ενάντια στο κατεστημένο των Αθηνών. Ναι. Μετά έδωσε για να πάρει και έδωσε 100 εκατομμύρια για να πάρει φιλικό τα Γιάννενα και τον Ατρόμητο. Γι' αυτό τα έδωσε 100 εκατομμύρια. Καλά του είπε ο Καρυπίδης. Κλείσε επόμενη γραμμή. Κάνεις ομάδα, κάνεις ομαδάρα. Ομαδάρα θα κάνεις με 100 εκατομμύρια. Καλά του είπε.
Ξέρω ότι σε ένα κάρο λεφτά και μέτρη ομάδα έκανε. Καλά του είπε. Αλλά απ' την άλλη, κοιτάξτε το χάλι το Καρυπίδη. Γιατί για χάλι μιλάμε αυτή τη στιγμή. Α, κοιτάξτε το χάλι το Καρυπίδη εκεί στον Άρη. Δεν μπορούν να κάνουν μια μεταγραφή και θα δούμε μετά τι γίνεται. Καλημέρα. 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 Τόση ώρα που σας ακούω, νομίζω βρήκα τη λύση στο Σκοπιανό θέμα. Ναι. Επειδή μοναδικός Θεός είναι το χρήμα, ναι. Η κοσμικότητα και όχι η πολιτιστικότητα, ναι. Η αρετή και όχι η τόλμη, ναι. Πιστεύω οι 15-20 επιχειρηματίες εκεί που είναι μαζεμένοι στα Σκόπια, ναι. Θα μπορούσαν να δωροδοκίσουν όπως γίνεται στην Αφρική, ας πούμε, από 2-3 εκατομμύρια ευρώ τους πολιτικούς, ναι. Και θα διδασκόταν μετά ότι ο Μεγαλέξανδρος ήταν σε αδερφόρ του ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος. Θα τους πείθανε. Ξέρεις πολλούς επιχειρηματίες να χαρίζουν. Σε 2-3-4 χρόνια πριν πιστεύω θα τους πείθανε. Δεν σε κατάλαβα. Μαρινόπουλος και τα λοιπά. Βερόπουλος εννοείς. Ναι. Ωραία. Μετά δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι για το Μουντιάλ ότι μ' αρέσει. Από το 82 που το βλέπω μέχρι τώρα μ' αρέσουν όλα τα Μουντιάλ. Ναι. Δεν ξέρεις, προχθές που σας άκουγα μια απογοήτευση βγάζατε. Δεν ξέρω, μ' αρέσει το Μουντιάλ πολύ. Δείχνουν όλοι παιδί σε αυτά πάρνεις, μπας και πάρνουν τα γραφή. Το προτιμώ από το Champions League, ας πούμε. Το γουστάρω πολύ. Εγώ προτιμώ το Champions League. Βασικά δεν βλέπω. Έχω. Και στο ενδιάμεσο τι βλέπεις, άνθρωπε. Πώς? Στο ενδιάμεσο τι βλέπεις. Στα τέσσερα χρόνια. Πάω μόνο. Α, πάω μόνο. Λοιπόν, επίσης, θέλω να πω μια τέτοια στον Αλέξανδρο. Κεντρική Μακεδονία. Ναι, ναι. Τα πόλη. Αλεξάνδρεια. Τι Αλεξάνδρεια. Κοντά. Η Ινδιάνη. Και θα βγουν από τα χωράφια οι Ινδιάνη. Μαρτζή το γέλιο. Άκου να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Για στις διαπραγματεύσεις που κάνουν, επειδή έχουν αφλαράκι, έχει τύχει να είναι μέσα σε δύο διαπραγματεύσεις στο Eurogroup. Όταν παίρνουν δική μας. Από το γιδάνι το φιλαράκι που κάνει. Λες για το κοιτέ. Όχι, όχι, δεν είναι το γιδάνι. Α, είναι από αλλού. Από τους Έλληνες. Ασαιρέως είναι. Ναι. Κάνει διαπραγματεύσεις στο Eurogroup ο Ασαιρέως. Ήταν δύο φορές μέσα. Μάλιστα. Είναι... Διαπραγματεύεται Ασαιρέως στο Eurogroup δηλαδή. Αλλά να χαίρομαι εγώ τώρα. Διαπραγματεύεται. Ήταν μέσα σαν γραμματέας αυτόν που διαπραγματευόταν. Γραμματέας ήταν. Τι, τη βαλίτσα κρατούσε. Τέτοιος ήταν. Όχι, έγραφε και του, έγραφε. Του υπολόγιζε τι να πει. Α, του υπολόγιζε. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει. Ήταν 30 άτομα απέναντι. Και ο Σερέος 31. Μάλιστα. Δύο από εδώ. Ναι. Και οι 30 ήταν, βρίζανε σαν να είσαι όχι σε γήπεδο. Ναι. Άστα να πάνε. Πάλι καλά που δεν έχεις. Όπως είπες για τον Κικίλια που πήγανε... Ο Κικίλιας, ναι. Ναι, το ακριβώς έτσι γίνονται τα πράγματα παντού. Οπότε φαντάζομαι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτεί κανένας. Εγώ όταν βλέπω μαύρο αμάξι απ' έξω, φοβάμαι μην έχει αμερικάνικη σημαία. Πιο μαύρο δεν γίνεται. Τίποτα παγάκι κανένα κόκκινο που το παίζει πατριώτης. Βρε, γενικά πιο μαύρο δεν γίνεται. Μάλιστα. Και τελευταίο που θέλω να ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Με τον Καντουρί ξέρουμε κάτι. Είναι να φύγει, ας πούμε, ή να μείνει. Ξέρεις τώρα χιλιάδες ΠΑΟΞίδες που μας ακούν. Έχουν μεγάλη αγωνία τι θα γίνει με τον Καντουρί. Εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία γιατί ναι. Όσο μου αρέσει ο Μαρούτσιο, μου αρέσει και ο Καντουρί. Αφού είσαι στην Αλεξάνδρεια, τι θες να σ' αρέσει. Να το κουμπάρι. Δεν μου λες φίλε. Έλα. Κουμάρι, παίζεις. Όχι, ρε, τι κουμάρι. Χαρτιά τώρα δηλαδή. Δουλειά. Ε? Τώρα τελειώνω την τρίτη δουλειά που κάνω. Τρεις δουλειές κάνεις. Τρεις δουλειές κάνω. Και τότε είσαι καπνιστής, ρε φίλε. Καπνίζω, ναι. Ναι. Πολύ. Το αποσύρω το κουμαρτζή και λέω καπνιστή. Κουμάρι, μια φορά έπαιξε τη Manchester United στοίχημα, πήγα εδώ, έπαιζαν εδώ τότε μόλις είχε βγει το στοίχημα στην Ελλάδα. Ναι. Είχε τρία, έπαιζε μόνο τρεις αγώνες. Ναι. Πάω Ιταλία στον αδερφό μου και μου λέει εδώ παίζουν τα πάντα. Ναι. Βλέπω 1-0-5 η Manchester United έχει να χάσει 4 χρόνια στην έδρα της, ναι. Από στο Champions League. Και παίζω 50 ευρώ. Με λέει τι κάνεις. Λέω 50 ευρώ. Και χάνει εκείνη τη μέρα η Manchester United. Δεν θυμάμαι ποιο ομάδα. Κονόμησες. Δεν ξανάπαιξε στοίχημα. Κάτι είναι γι' αυτό. Έφυγες. Έλα, γεια. Γραπτώ κάθε φορά που ακούω τον Αλέξανδρο Απτικό, τον φαντάζομαι να πρωταγωνιστεί σε ταινία που έχει γράψει ο αλκοολικός ηθοποιός με τίτλο «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με τον Μπουφάν». Πάμε τρεις από το τέλος. Καλημέρα, ναι. Κωστή, τι έγινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στην παρέα σου. ΑΟΚ. ΑΟΚ. ΑΟΚ, ΑΟΚ. Τι γίνεται, αναβρασμός στην πρωτεύουσα. Ναι, για ακόμα ένα καλοκαίρι. Αναβρασμός. Στους δρόμους για τη Μακεδονία και έχουν κλείσει οι δρόμοι. Δεν και όχι μόνο, μια... Πώς? Μια απορία από την επαρχία, οι Μακεδονόμαχοι πώς θα κινηθούνε. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
Εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι μες στα κόλπα, εσύ είσαι στην ενημέρωση. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Να, πήγανε λέει απάνω στις πρέσπες και φάγαν κάτι ψάρια, κάτι ρετσίνες, κάτι αυτά κτλ. Μπήκαν σε κάτι κανό και πήγαν και κάτι γυναίκες. Οι γυναίκες φάγαν το ξύλο, δηλαδή. Οι γυναίκες φάγαν το ξύλο. Γιατί τους βλέπουμε εμείς κάθε χρόνο να πούμε, έχουμε 1.300-1.500 και το πάω και έρχονται άλλοι 1.000 άτομα με κερδομάχη. Μετά από τις πρέσπες. Μετά από μπουκάλια και δείχνουν τη δύναμή τους. Μετά από τις πρέσπες πήγανε πάνω, γεμίσανε τα ρεζερβουάρ από τα Σκόπια. Κατάλαβες. Παίξε και στο γυαλατζή. Ένα blackjack. Γυαλατζή, Κωστή. Ναι, ναι, ναι. Γυαλατζή. Ωραία. Μιλάμε, πάμε, μιλάμε για τέτοια επανάσταση μεγάλη. Ναι. Εσύ ξέρεις πολύ πιο καλά από μένα, εμείς απλά την ενημέρωσή σου θέλουμε. Όσον αφορά και τον Άρη. Ναι. Αναβρασμός και στις τάξεις του Άρη. Ο Άρης, ναι. Σωστά. Wow. Το συμπέρασμα του Άρη. Ναι, ναι. Κωστή, το συμπέρασμα του Άρη. Υπογράφει ο Σόουζα με το Δελιζή. Α, το Σόουζα. Ο Σόουζα δεν θα υπογράψει ποτέ. Οπότε έχουμε του χρόνου του 2018-19 πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης, Europa League, σωστά καταλαβαίνουμε. Είμαστε τόσο ωφελοί εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνουμε σωστά. Ποιο είναι το αγαπημένο ποτό στην Ξάνθη, ποιο είναι, κονιάκ με κονιάκ. Α, το ποτό. Δεν πίνουμε ποτό, τσίπουρο άνευ πίνουμε. Άνευ. Ένα σε κεράσουμε με αυτό. Δεν ξέρω εγώ τέτοια βαριά πράγματα. Μου βεβαίωσε λέει ότι είναι η Europa League ο Άρης με τον Καρυπίδη. Έτσι το πάνε. Με γλυκά νησό. Με θες το πάνε. Έτσι λένε ο Γκάτσας με τον Τρούλι. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά δεν μας είπαμε ποιους. Με τον Κενάν τον Μπαρκάν. Με τον Yellow Radio, το μεγάλο λαό του Άρη. Με τον Κενάν τον Μπαρκάν και με τον Πλατέλα που είχε δύο συμμετοχές στον ΑΟΚΣ. Ο Πλατέλας είναι σαν τον Χατζινάκο ένα πράγμα. Έβγαλε ένα γύρο και το δεύτερο γύρο έκλασε κάτι μέντες. Κάτι μαστίχες χίου. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Bye. Ο Σόουζα σήμερα θα υπογράψει σε Άρη. Τι όνειρο είδε ο Αλέξης. Φαλακρές συνέχιζε να βλέπεις όλα μαύρα στον Άρη. Όλο και πιο κοντά θα γίνει την τέταρτη θέση. Με τρολάρει ο 79 και καλά με κάνει. Προτελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα, Κωστή. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, Κώστας από Ξάνθη, έτσι έχω πάρει για άλλο έτσι. Δύο στα δύο Ξανθιώτης. Ναι. Λοιπόν, ακούω τόση ώρα την κουβέντα. Ναι. Έχω πάθει ένα ανέβρισμα έτσι μικρό. Κυρίως για το μακεδονικό αυτό που ακούγονται. Ναι. Να σε έτσι κάτι. Δηλαδή, να μου πεις αν είμαι παράλογος, έτσι. Ναι. Η γείτονος χώρα δεν λεγόταν εδώ η Κουκλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μουνού. Ωραία. Τώρα πώς λέγεται. Βόρεια Μακεδονία. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Ωραία. Ναι. Το όνομα Μακεδονία δεν το είχε πριν. Το είχε πριν, το είχε τώρα. Το είχε τώρα. Άρα τι μαλακίες λέμε για τις Μακεδονίες. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Σε έκοψε γιατί ήσουν με κάποιο τρόπο ξέφυγε λίγο. Και σε αυτή την εκπομπή γενικότερα ο Ραπτόπουλος δεν ξεφεύγει πλέον. Να έχετε υπόψη. Κόκκινο καμιά φορά που ξεφεύγει, το φέρνω στον ίδιο δρόμο. Δεν έχει πόσο κάνει. Εντάξει. Ναι. Κυρία. Ναι. Λίγο απ' όλα. Ναι. Τ' άρεσε. Ναι, κύλησε όμορφα. Κύλησε όμορφα. Τέλεια αντοχή πάντως το δίωρο. Ποιο δίωρο. Το ραδιοφωνικό. Τίποτα. Όταν έχεις φόρμα, κέφι και γνώση και καλό κοινό, τα αρμένα το κοινό μου είναι περισσότερο τρελή βέβαια το βράδυ. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά και αυτή η τρελή είναι μέρος του. Αντοχή εννοώ πολλές φορές και ίσως εγκεφαλική ή σωματική. Δεν έχει να κάνει μόνο. Δηλαδή το ότι μπορεί να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να μιλάς απλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και κουραστικό. Μια χαρά είναι κάτι. Ναι, εντάξει, οκ. Εσένα είναι και η βασική σου ενασχόληση. Εγώ δεν μιλάω εκτός στούντιο. Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι ίσως και αυτό μια παράμετρο σημαντική. Ναι, κάνω αφωνία τελευταία. Σωστό, σωστό. Άρα ξέρεις πώς να προστατεύσεις την. Απλά μιλάω με το σκύλο μου, να πω μου γκρίζει το σκύλο μου, με κάνει μου την κάνω κι εγώ. Πάμε μετά στη Χελώνα, μιλάω τη Χελώνα. Γεια σου Φλάκη. Δεν θέλεις δηλαδή αντιπολίτευση. Δεν μιλάω. Καλά ήταν, καλά ήταν, καλά ήταν. Γενικά εγώ εκτός του στούντιο δεν μιλάω. Βρίζω μόνο. Και αυτό όχι πάντα καλό. Ναι, όχι πάντα. Απλά είναι μια τάση αποφόρτισης. Δηλαδή ναι. Πάντα το βρίσιμο ή ένταση σε. Είμαι αθυρός όμως. Είναι. Εντάξει, είμαι δεν είναι κατά ανάγκη. Παλιά μου χειρότερα. Ναι, ναι. Χειρότερα. Ναι. Τώρα έχω δηλαδή, ναι. Δηλαδή διακρίνεις μια. Από τον δικό σου. Κάτι πρόστιμα, αυτό. Κάτι ναι. Κόρη, κάτι αυτό και τα λοιπά. Συμμαζεύτηκα. Ναι. Μαζεύτηκες. Ναι. Λογικό. Δηλαδή, ας πούμε από τις 1200 βρισκές που έλεγα πριν 10 χρόνια. Πήγες 300. Πήγες 220, 230. Καλό είναι αυτό. Μια πρόοδο και αυτή και τα λοιπά. Δείχνει μια βελτίωση. Ναι. Και μια απαξίωση γενικότερα κοινωνική. Δηλαδή κάποτε θύμωνα πιο εύκολα. Εντάξει. Τώρα με το σάκο, μαλώνω με το σάκο. Και η μη αντίδραση πάντως δεν είναι καλή. Απλά τα υπερβολή.